Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Τρίτη, 11 Αυγούστου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στον απόϊχο της προετοιμασίας του Δικεφάλου στην Πορταριά Πηλίου, σαν εξαήμερη ήταν Χρήστο. Έτσι μου φάνηκε. Ενδεχομένως να ανοίξουμε και γραμμές, όσοι έχετε μείνει στη Θεσσαλονίκη, όσοι μας ακούτε από άλλες περιοχές, όσοι δεν έχετε φύγει για τον πόλεμο, διακρίνω μερικούς έτοιμους να φύγουν. Είχα σκοπό να σχολιάσω λίγο την επικαιρότητα. Δεν θα το κάνω γιατί εντάξει, πραγματικά είναι για γέλια και για κλάματα όλη η κατάσταση και με τον κορονοϊό. Δυστυχώς τα μαντάτα για την Εύβοια υπάρχει ακόμα απόϊχος. Ήρθε και αυτό με το τουρκικό πλοίο να δέσει το γλυκό. Ανάλογα προς τα που γέρνει ο καθένας, ποιο κόμμα υποστηρίζει, λέει τα δικά του. Η ουσία είναι, αυτή είναι η πάγια θέση μου, δεν πρόκειται να την αλλάξω ποτέ. Μας δουλεύουν κανονικά όλοι τους, όλα αυτά τα χρόνια. Πράσινη, μπλε, κόκκινη, κίτρινη, πορτοκαλί. Και ο λαός συνεχίζει και μαλώνει μεταξύ του. Σε καφενεία, σε δρόμους, σε διαδίκτυο, όπου μπορεί να μαλώσει. Εντάξει, περαστικά μας, έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν. Διάβαζα χθες το βράδυ, δεν μπορεί να κάνει λέει έρευνες στο τουρκικό πλοίο γιατί έχει φασαρία, Χρήστο. Έχει φασαρία. Άρα 15 λεπτά φωνάζουν από τα ελληνικά πλοία, φύγετε το χώρο αυτό, είστε παράνομα κτλ. Και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα όλοι μαζί και η ζωή συνεχίζεται. Αυτοί που φώναζαν για το μάτι τώρα προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Αυτοί που φωνάζουν τώρα για την Εύβοια, εάν βρεθούν πάλι στην κυβέρνηση και συμβεί κάτι ανάλογο, θα πουλάνε τρέλα, θα φωνάζουν αυτοί που τώρα δεν φωνάζουν για την Εύβοια. Και όλα καλά παιδιά, συνεχίστε έτσι. Εντάξει, όλα καλά, όλα ανθυρά. Η κατάσταση με τον κορονοϊό είναι γελία. Το θέμα μπορεί να είναι σοβαρό, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει το καλό κλίμα. Τι καλά που η κυβέρνηση έδρασε γρήγορα και μπράβο στην ελληνική κυβέρνηση και παράδειγμα προς μίμηση για όλο τον κόσμο, έλεγε ο Χρύσανθος, η ελληνική κυβέρνηση. Και μόλις η κατάσταση ξέφυγε, το μπαλάκι των ευθυνών στους πολίτες, στους τουρίστες, στα σκυλιά, στα γατιά. Εντάξει. Κλειστά λέει τα μπαρ και τα καφέ μετά τις 11, πριν τις 11 δεν ξέρω, μετά τις 12. Θα τα αφήσουμε στην άκρη. Θα μιλήσουμε για πάοκος επιτοπλίστων. Στον απόϊχο της προετοιμασίας και του φιλικού με τον Βόλο χθες στο Παθεσσαλικό. Και φυσικά μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το μάτς με την Μπεσίκτας που όπως όλα δείχνουν θα γίνει το ένα παιχνίδι στο γήπεδο της Τούμπας. Έχει κάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από χθες το βράδυ προέκυψε είδηση. Σας τη μεταφέραμε μέσα από το Λίμπερο. Έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Εξασφαλίστηκε το ότι η αποστολή της Μπεσίκτας θα έρθει με πτήση τσάρτερ στην Ελλάδα. Θα επιτραπεί στο αεροσκάφος των Τούρκων να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Να μην ισχύσουν δηλαδή οι περιορισμοί λόγω κορονοϊού και να έχουμε ένα παιχνίδι στην άδεια δυστυχώς Τούμπα με φόντο μία πρόκριση τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων ευρώ. Κομβικό το παιχνίδι, έχουμε ακόμα 14-15 μέρες, θα δούμε τι μπορεί να αλλάξει ο Αμπέλ Φερέιρα, θα σας πω και ό,τι είδα αυτές τις 6-7 μέρες στην Πορταριά, χωρίς να θέλω να ωρεοποιήσω καμία κατάσταση που δεν μου άρεσε, ούτε να θέλω να εκθιάσω ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έκαναν κάτι το εξαιρετικό. Εντάξει. Θα δούμε αν έχετε όρεξη για κουβέντα, για παρατηρήσεις, τα δικά σας συμπεράσματα, για τις ανάγκες του ΠΑΟΚ, που έχει ανάγκες ο ΠΑΟΚ, εάν θέλει να φτάσει σε υψηλότερα επίπεδα. Υπάρχει πρόβλημα διαπιστωμένο νομίζω. Μακάρι να λυθεί εν μέρη μέχρι τη μάχη με τους Τούρκους. Αλλά η ομάδα έχει κουβαλάει μειονεκτήματα από την περσινή σεζόν που τελείωσε πριν από λίγες εβδομάδες. Είναι δεδομένο. Εντάξει, καλό ήταν χθες που πάω και έδεσε τον Βόλο, δεν το συζητάμε. Αλλά και πάλι νομίζω φάνηκαν ξεκάθαρα τα προβλήματα που έχει η ομάδα στο δημιουργικό κομμάτι και στο εκτελεστικό, να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Νομίζω από πλευράς ενίσχυσης, το λέω εδώ και μέρες, δεν θα προλάβει η ομάδα να κάνει ενίσχυση.
ενδεχομένως και να μην μπορεί να κάνει, στη βάση ότι θέλει πρώτα να δει εάν προκριθεί η ομάδα στους ομίλους του Europa League απευθείας με μια νίκη κόντρα στην Μπεσίκτας. Αυτό θα σημάνει την εξασφάλιση 7, 8, 9, 10 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα από την επόμενη κιόλας ημέρα νομίζω ότι θα ενεργοποιηθούν πολλές περιπτώσεις τις οποίες ο ΠΑΟΚ έχει τσεκάρει εδώ και καιρό. Πριν την πρόκριση νομίζω ότι δεν θα είναι σωστό να γίνει άνοιγμα με την προοπτική να πάρει ο ΠΑΟΚ τα χρήματα του Europa League, γιατί αν συμβεί κάποιο άσχημο σενάριο και ο ΠΑΟΚ δεν δώσει στο παρόν είτε σε ομίλους του Champions League είτε σε ομίλους του Europa League, η χασούρα θα είναι ακόμα μεγαλύτερη και δεν γνωρίζουμε επακριβώς πού βρίσκεται ο ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά το financial fair play. Αν είναι λίγο στο κόκκινο, είναι πολύ στο κόκκινο, το σίγουρο είναι ότι είναι κοντά στην κόκκινη γραμμή που αν την περάσεις, η UEFA δεν χαρίζεται σε ομάδες της Τουρκίας, της Ρουμανίας, της Ελλάδας. Χαρίζεται σε ομάδες της Αγγλίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας. Εντάξει, γνωστά είναι αυτά. Δεν νομίζω να έχει κανείς αμφιβολία το αν ο ΠΑΟΚ περάσει την κόκκινη γραμμή θα έρθει καμπάνα από την UEFA. Γι' αυτό λοιπόν και για άλλους χίλιους δυο λόγους που τους ξέρετε όλοι, ο ΠΑΟΚ πρέπει να περάσει το εμπόδιο της Μπεσίκτας, που μόνο σε καλό φεγγάρι δεν είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Έχει φύγει σχεδόν η μισή άμυνα, έχουν φύγει μέση, έχουν φύγει επιθετικοί, επέστρεψαν όλοι σχεδόν οι ιδανικοί που είχε η Μπεσίκτας πέρσι σε διάφορες ομάδες της Τουρκίας και της Ευρώπης, αλλά είναι δεδομένο ότι η Μπεσίκτας βρίσκεται σε πάρα πάρα πολύ κακό φεγγάρι και αυτή στην προσπάθειά της να μειώσει το budget πολύ πιο δραματικά από ό,τι σκοπεύει να το μειώσει ο ΠΑΟΚ. Και επειδή ξεκίνησαν προετοιμασία μόλις χθες οι Τούρκοι, πραγματικά δεν ξέρω σε δύο μέρες, σε δύο εβδομάδες τι μπορεί να κάνει ο προπονητής της, ο Σεργέν Γιαλτσίν, ο οποίος σχολιάζοντας την κατάσταση της ομάδας του και την κλήρωση με τον ΠΑΟΚ, τόνισε μεταξύ άλλων: μας λείπουν ποδοσφαιριστές, έχουμε χάσει ποδοσφαιριστές, θα ξεκινήσουμε με τους παίκτες που έχουμε. Έχουμε πάρα πολλές απουσίες, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε σήμερα ξεκάθαρα για μεταγραφές. Έχουμε να μπροστά μας ένα σημαντικό παιχνίδι σε δύο εβδομάδες. Έχουμε λίγο χρόνο. Ελπίζω να προετοιμαστούμε κατάλληλα για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Είναι μια δύσκολη κλήρωση. Θα μπορούσαμε να έχουμε έναν πιο βατό αντίπαλο. Θα πρέπει όμως να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε την πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ είναι μια σημαντική ομάδα στην Ελλάδα. Και είπε ξανά: ελπίζω να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Εάν ο ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ που θα δημιουργήσει φάσεις και θα τελειώσει μία-δύο από αυτές, θα προκριθεί, εντάξει. Εάν ο ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ ο περσινός στα μεγάλα παιχνίδια και ο ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο και ο ΠΑΟΚ στο Βόλο, τα πράγματα θα είναι δύσκολα, γιατί εντάξει, όσο και να έχουν φύγει πολύ σημαντικοί παίκτες από την Μπεσίκτας, δεν πάει να είναι μια ομάδα που έχει παίκτες που μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά χωρίς να πάρεις χαμπάρι. Θα τα δούμε όλα αυτά. Όσο περνάνε οι μέρες, θα έχουμε και περισσότερη ανάλυση, θα έχουμε και συνεντεύξεις για την Μπεσίκτας και μέσα από το Λίμπερο και μέσα από το ΠΑΟ 24. Σπουδαίο παιχνίδι. Μακάρι τα πράγματα να ήταν αλλιώς και να συζητούσαμε ήδη για εισιτήρια, πότε θα βγούνε, τι γίνεται με τα διαρκείας και όλα αυτά. Δυστυχώς η κατάσταση, παιδιά, είναι δύσκολη. Δεν ξέρω πότε θα δούμε γεμάτες κερκίδες στην Τούμπα και σε όλα τα γήπεδα. Είναι πολύ άχαρο αυτό το πράγμα. Το να βλέπεις αγώνες μπροστά σε άδειες κερκίδες, ο κόσμος να μην μπορεί να δει την αγαπημένη του ομάδα, οι ποδοσφαιριστές να τείνουν σιγά σιγά να συνηθίσουν όλη αυτή την κατάσταση. Είναι δεδομένο πάντως ότι τα πρωταθλήματα Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο θα παίζονται μπροστά σε άδειες κερκίδες. Μακάρι αυτή η κατάσταση να αρχίσει να τελειώνει σιγά σιγά για να επιστρέψουμε έτσι στη ρουτίνα του ποδοσφαίρου, γεμάτες κερκίδες και όλα αυτά που χαρακτηρίζουν έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Γιατί αγώνας χωρίς κόσμο δεν είναι και πολύ αγώνας. Αλλά οι ομάδες είναι υποχρεωμένες και οι παίκτες και οι προπονητές να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Πολύ κουβέντα για τον Τσιμίκα. Το έχετε διαπιστώσει όλοι από χθες. Βομβαρδισμός μηνυμάτων, αναλύσεων και οτιδήποτε έχει να κάνει με τον Τσιμίκα. Μπράβο στο Σεραίο αμυντικό, δεν το συζητάμε.
Εντάξει, είμαστε λίγο λαός της υπερβολής, οκ. Okay. Νομίζω ότι θα ζήσουμε τα επόμενα 1-2 χρόνια αυτό που ζήσαμε και με τον Αντετοκούνμπο, που έναν αγώνα έπαιζε και στα ίδια site βλέπαμε 18 θέματα για έναν αγώνα. Εντάξει, είναι κάτι που πουλάει, είναι κάτι που τριγκάρει. Ένας ακόμα Έλληνας ποδοσφαιριστής θα αγωνιστεί στην Premier League. Είναι ο δεύτερος πάντως που αγωνίζεται χρήσιμο στη Λίβερπουλ, μιας και αγωνίστηκε ο μεγάλος ο Τύρης Κυριάκος. Απλώς δεν υπήρχαν τότε και πολλοί social media. Είναι λίγο αδικημένος ο Σωτήρης Κυριάκος. Αυτά και για τον Τσιμίκα. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Μια χαρά την κάνει ο Ολυμπιακός τη δουλειά του. Και ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει σιγά σιγά τη δική του στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα και γιατί δεν έχει τις άκρες και γιατί η βιτρίνα του ΠΑΟΚ είναι διαφορετική από τη βιτρίνα του Ολυμπιακού. Ενδεχομένως να μην έχει την τεχνογνωσία ο ΠΑΟΚ να πουλήσει τόσο ακριβά. Δεν την είχε τα καλά χρόνια. Τώρα το φετινό καλοκαίρι είναι πολύ μυστήριο. Το να δίνει μια ομάδα όπως η Μπεσίκτας μόνο 2 εκατομμύρια και να θεωρείται το ποσό για τους Τούρκους μεγάλο, για τον ΑΚΠΟ. Εντάξει, είναι χαρακτηριστικό του φετινού καλοκαιριού. Ήταν κάτι αναμενόμενο. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ μπορούσε πέρσι το καλοκαίρι ή πέρσι τον Δεκέμβριο να πουλήσει το Γιαννούλη 7-8 εκατομμύρια, νομίζω με πολύ έτσι μπακαλίστικους υπολογισμούς, τώρα η τιμή είναι 3, 4, να πω 5, άντε λέω και 5. Δεν νομίζω να υπάρχουν και πωλήσεις βασικών ποδοσφαιριστών πριν το μάτς με την Μπεσίκτας. Θεωρώ πως ο Σεπτέμβριος θα είναι ο μήνας των αλλαγών στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Υπάρχει θέμα στο ΠΑΟΚ 24. Τι θα συμβεί εάν ο ΠΑΟΚ ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπεσίκτας και βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Υπάρχουν αρκετά σενάρια. Ακόμα δεν μπορούμε να βγάλουμε έτσι ασφαλή συμπεράσματα. Θα μου πείτε, δεν έχει περάσει ο ΠΑΟΚ ακόμα. Οκ. Okay. Αλλά ακόμα και αν το υποθέσουμε, υπάρχουν πολλά σενάρια, πολλές περιπτώσεις. Βασικές πάντως είναι περιπτώσεις, αν Γουλφς και Βασιλεία δεν κερδίσουν φέτος το Europa League, τότε η Ρέν πάει απευθείας ο Μίλους και η Κράσνονταρ στα play-off των προκριματικών του Champions League και η Γάνδη μαζί με Μπενφίκα και Δυναμό Κιέβου και με τον ΠΑΟΚ θα είναι στους ανίσχυρους. Η Μπενφίκα, συγγνώμη, θα είναι στους δυνατούς και Δυναμό Κιέβου και ο ΠΑΟΚ με τους νικητές των ζευγαριών Alkmaar, Βικτόρια Πλιζέν, Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ, Ραπίτ Βιέννης, θα είναι στους ανίσχυρους. Σε διαφορετική περίπτωση, η ισχυρή της επόμενης φάσης θα είναι Μπενφίκα, Δυναμό Κιέβου, Γάνδη και Κράσνονταρ και οι ανίσχυροι θα είναι ο ΠΑΟΚ, η ΡΕΝ και οι νικητές των ζευγαριών που είπα, δηλαδή Alkmaar, Βικτόρια Πλιζέν, Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ, Ραπίτ Βιέννης. Εντάξει, νομίζω είναι δεδομένο ότι αν ισχύσει το σενάριο αυτό, ο ΠΑΟΚ θα πέσει με την Μπενφίκα. Δεν χρειάζεται πλέον να γίνονται κληρώσεις χρήσεως στον ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι. Βγάλω το κατευθείαν εκεί, πες ΠΑΟΚ Μπεσίκτας, ΠΑΟΚ Άγιαξ. Αν φτάσουμε στο καλό σενάριο αυτό, ο ΠΑΟΚ να δώσει το παρόν στην κλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου, 31 Αυγούστου, ας πει κατευθείαν εκεί ο Μάστορας ΠΑΟΚ Μπενφίκα, να πάμε στα επόμενα. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα πλέον. Εντάξει, ξεκάθαρα δεν φταίει ο συνάδελφος που κυνηγάει από χθες ο Σταύρος. Λίγο πολύ όλοι ξέραμε μέσα μας ότι ο ΠΑΟΚ θα κληρωθεί με την Μπεσίκτας. Περισσότερα και για τους Τούρκους και για την προετοιμασία του ΠΑΟΚ θα ανοίξουμε γραμμές μετά το σύντομο διάλειμμα που θα πάμε σε 2 λεπτάκια. Θα αναφερθούμε και στον Γεωργιανό που έχει αποκτήσει ο ΠΑΟΚ, τον Νίκα Νικούα από την Δυναμό Τυφλίδας. Αλλά σίγουρα δεν θεωρώ ότι ο νεαρός Γεωργιανός, όσο καλά στοιχεία και να έχει, θα μπει στην εξίσωση για το παιχνίδι με την Μπεσίκτας. Είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει, αν όλα εξελιχθούν ομαλά, με ΣΒΑΜ και Ελ Καντουρί. Γιατί θεωρώ ότι ο Βέρμπλουμ, όσο και να θέλει, όσο και να παίρνει μέρος σε προπονήσεις και φιλικά, χρειάζεται ακόμα χρόνο, εάν θεωρηθεί κανονικό μέλος της ομάδας και πάρουν στον ΠΑΟΚ την απόφαση ότι
Δεν, δεν φεύγει ο Βέρμπλουμ, που μάλλον αυτό θα γίνει. Δεν βλέπω τάση από το Βέρμπλουμ και επιθυμία να λύσει το συμβόλαιό του πρόωρα και να χάσει χρήματα. Αλλά όπως και να έχει κατάσταση, το καλό δίδυμο του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ο ΣΒΑΠ και ο Ελκαντουρί. Θα μιλήσουμε και για τον ΣΒΑΠ. Για τον Ελκαντουρί δεν έχω να πω και πολλά. Ούτε στις προπονήσεις έκανε διαφορά, ούτε στα φιλικά. Ο γνωστός Ελκαντουρί, με τα διαστήματα τα καλά του, με τα άσχημα, με τις αδυναμίες του. Αυτόν έχει ο ΠΑΟΚ όμως μαζί με τον ΣΒΑΠ και με αυτούς θα πορευτεί τουλάχιστον στο μάτς με την Μπεσίκτας. Ξαναλέω, το Σεπτέμβριο θα υπάρξουν αλλαγές πολλές στο ρόστερ. Το αν θα πάρει ο ΠΑΟΚ και άλλον κεντρικό χαφ για να γίνει λίγο πιο γρήγορος, πιο λειτουργικός, πιο παραγωγικός, πιο αποτελεσματικός, θα το δούμε τον Σεπτέμβριο. Μαζί μας και σήμερα τα Opticon Express. Θα δώσουμε ένα γυαλί ήλιου και σήμερα. Ο τρόπος είναι ο γνωστός. FM και ενώ ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54222. Αν θέλετε κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο, γράψτε και το μήνυμά σας. Αν δεν θέλετε, απλά FM ονοματεπώνυμο στο 54222. Όσοι στείλετε μήνυμα, κερδίζετε μια δωροεπιταγή 50 ευρώ από τα Opticon Express. Η κλήρωση για τον νικητή σήμερα που θα πάρει εντελώς δωρεάν ένα γυαλί ήλιου 65 ευρώ θα γίνει λίγο πριν τις 2. Τρία καταστήματα Opticon Express, Παύλου Μελάντικα στο κέντρο, 26 Οκτωβρίου 28 στα δικαστήρια και Πολυτεχνείου 23 στην νέα Ευκαρπία. Μαζί μας φυσικά το Ρίτζιτς Καζίνο. Αν δεν έχετε επισκεφτεί το κορυφαίο καζίνο των Βαλκανίων, τώρα είναι μια ιδανική ευκαιρία. Με κάθε νέα εγγραφή όλα τα καινούργια μέλη αποκτούν πολλά και μοναδικά προνόμια, δώρα, εκπλήξεις, αλλά και αποκλειστικές κληρώσεις με πάρα πολλά χρήματα που δοκιμάζετε την τύχη σας. Χωρίς καμία υποχρέωση όλα αυτά, απλά με την εγγραφή σας στο Regency Casino, ο κορυφαίος προορισμός και το καλοκαίρι, αλλά και πιο ασφαλής, έχουν πάρθει από την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας μάλλον του Regency Casino όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον κορονοϊό. Υπάρχουν και υπαίθριοι χώροι όπου επιτρέπεται το κάπνισμα και νομίζω, έχοντας το κεφάλι σας ήσυχο σε ό,τι αφορά την ασφάλειά σας από τον κορονοϊό, μπορείτε να επικεντρωθείτε και να διεκδικήσετε και να τσιγκλίσετε την τύχη σας και να φύγετε με πολλά χρήματα αλλά και δώρα από το Regency Casino. Ο Μαρμαρίδης είναι μαζί μας την πρώτη ώρα, μια 100% ελληνική επιχείρηση με δεκαετίες στον χώρο του επίπλου. Τι θέλετε να επιπλώσετε το σπίτι σας, το εξοχικό σας, την επαγγελματική σας στέγη, θα πάτε στο Μαρμαρίδη σε ένα από τα τρία φυσικά καταστήματα ή θα μπείτε στο marmaridis.gr για να δείτε με την ησυχία σας αυτό που ταιριάζει στο χώρο σας, αυτό που σας αρέσει, να ενημερωθείτε για το νέο πλάνο δόσεων χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. Αυτά για το πρώτο μισάωρο, το εισαγωγικό. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε, ανοίγουμε γραμμές να έχουμε μια κουβέντα για οτιδήποτε θέλετε, είτε αφορά την προετοιμασία, την Μπεσίκτας, είτε ακόμα για τις παρατηρήσεις σας και τις ιδέες σας σχετικά με το που χρειάζεται ο ΠΑΟΚ ενίσχυση και τι πρέπει να γίνει προκειμένου ο ΠΑΟΚ να αρχίσει να γίνεται πιο ελκυστικός, πιο ουσιαστικός και να αρχίσει να εμπνέει μεγαλύτερο φόβο στους αντιπάλους, γιατί αρχίζω και αντιλαμβάνομαι ότι πλέον οι αντίπαλοι δεν φοβούνται τον ΠΑΟΚ όπως το φοβόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια με το Ράσμα Λουτσέσκου στον πάγκο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα στην Τρόικα. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Έχει ματσάκια σήμερα. Γουλφ Σεβίλη, Σαχτάρ Βασιλεία. Πριν πάμε από αύριο στα παιχνίδια, ένα κάθε βράδυ για το Final 8 του Champions League που γίνεται στην Πορτογαλία σε 2 γήπεδα, τη Sporting και τη Benfica. Σε 4 πόλεις της Γερμανίας γίνεται το Final 8 του Europa League. Η Ίντερ πέρασε χθες, κέρδισε 2-1 τη Leverkusen. Πέρασε και η United, κερδίζοντας την Κοπενχάγη με 1-0. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να θες να φτερνιστείς και να μην γίνεται πραγματικά. Λοιπόν, θα ανοίξουμε γραμμές να δω αν έχετε διάθεση.
2-87-8-8-8. 2-3-10-2-87-8-8-8. Αν δεν έχετε διάθεση, θα πούμε τα δικά μας, θα πω αυτά που είδα στην Πορταγιά. Ενδεχομένως να πάμε να δούμε τι γίνεται και στον Άρη λίγο, να μιλήσουμε με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Αν έχετε διάθεση, θα αφήσουμε τον Άρη για το τέλος. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ, ξαναλέω 2-3-10-2-87-8-8-8. Για οτιδήποτε θέλετε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, τι είδα στην προετοιμασία, είδα τους πιτσιρικάδες του Δικεφάλου να είναι μια χαρά και στις προπονήσεις και στα φιλικά. Θα σας τα πω μετά. Έχουμε την πρώτη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια και χαρά σου, Στέργη. Καλησπέρα. Να σε ρωτήσω. Ο Λίρατζης μένει ελευθερός? Δεν το γνωρίζω ακόμα. Ναι. Δεν το γνωρίζω. Ότι δεν υπολογίζεται για φέτος τον ΠΑΟΚ είναι γεγονός, δεν... εντάξει. Μάλιστα. Τώρα αν μη φύγει ελεύθερος, αν φύγει δανεικός, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Ο Γαϊτανίδης? Ο Γαϊτανίδης και αυτός για δανεικός προαλήφεται, νομίζω. Μάλιστα. Δεν υπολογίζεται. Τον πήγε πολύ πίσω ο σοβαρός τραυματισμός. Ναι. Είναι κρίμα γιατί ναι. Ξεκίνησε πολύ καλά πέρσι, αλλά με ένα μάτς φέτος στον Απόλλωνα Σμύρνης, σε μια χρονιά, έχει μείνει πίσω. Δεν βρήκαμε ακόμα αντίπαλο για να... Όχι, για όχι, όχι. Και δεν μπορούμε να ξαναπαίξουμε με τις ίδιες ομάδες στο κάτω-κάτω. Εγώ το Βόλο τον έχω στο μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια. Βέβαια. Τουλάχιστον... Ή να πάμε στο Παθεσσαλικό πάλι, ή να έρθουν αυτοί στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω με την κοινή και με την Τούμπα που άλλαξε χορτάρι, αν είναι έτοιμη, αν δεν είναι, θα κάνουμε ένα ρεπορτάζ τις επόμενες μέρες, αλλά ο Βόλος είναι μία λύση. Μα προκειμένου να παίξουμε με την ΚΑΠΑ 19, χρειαζόμαστε παιχνίδια, φαντάζομαι. Τουλάχιστον, δηλαδή... ένα χρειάζεται, δηλαδή το διάστημα από σήμερα μέχρι 25-26 Αυγούστου χωρίς φιλικό για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Βέβαια. Και δεν είδαμε χθες από το Φερέιρα τη διάθεση να προβάρει την ενδεκάδα, δηλαδή... Δεν νομίζω ο Παλογιάννης να υπολογίζεται για το μάτς με την Μπεσίκτας, ας πούμε. Μα εκεί είναι το πρόβλημα. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα μάτς που να παίξουν οι παίκτες, ξέρω εγώ, 60-70 λεπτά. Οι βασικοί. Δεν πρέπει. Οι βασικοί. Αυτοί που είναι να παίξουν το παιχνίδι. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρει κανείς ποιοι θα παίξουν. Και με την ΚΑΠΑ 19 τι να δοκιμάσεις. Δηλαδή, αν δεν υπερθεί αντίπαλος, η μόνη λύση είναι να χωρίσει βασικούς αναπληρωματικούς. Να κάνει όσο μπορεί, ξέρω εγώ, συνθήκες αγώνα να γίνει το διπλό αυτό στην Τούμπα με διαιτές κανονικά. Αλλά και πάλι τώρα εντάξει. Η μη μετρό είναι. Όφι δεν θα ήθελε, δεν είναι έτοιμος. Όφι πώς θα έρθει από την Κρήτη, ξέρω εγώ. Κανονικά. Φαντάζομαι ότι αν είναι να παίξει την Τούμπα, βέβαια είναι έτοιμο το χορτάρι. Γιατί... Δεν το ξέρω. Το άφησα στις εργασίες. Θα δω σήμερα, ναι. Θα κάνω μια ερώτηση να δω τι κατάσταση είναι το χορτάρι. Υπάρχει πρόβλημα, αυτό θέλει και χρόνο να μπορέσει να μείνει για λίγο καιρό, έτσι, για να μπορέσει. Εντάξει, να δέσει. Εντάξει, με την Μπεσίκτας θα είναι έτοιμο τώρα, δεν ξέρω αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να παίξει και ένα φιλικό στη Τούμπα. Αυτό δεν ξέρω, ναι. Τώρα που μιλάμε. Αλλά μου κάνει εντύπωση, δηλαδή υπάρχουν τόσες ομάδες και δεν μπορούμε να βρούμε αντίπαλο. Να σου πω κάτι, δεν έχει νόημα να παίξει για παράδειγμα με τον Πιερικό ή τη Βέρεια. Φαντάζομαι θα μπορούσε εύκολα να βρεθεί μια λύση. Ξέρω εγώ, υπάρχει ο Πασεραϊκός, η Δόξα, ο Πιερικός, η Βέρεια, αλλά δεν έχει νόημα. Καλύτερα οικογενειακό διπλό. Ναι, για την πρώτη εθνική λέω γι' αυτό. Αλλά εντάξει, το πρώτη εθνική, τώρα... κοίταξε, η Ξάνθη έχει μείνει με 10-11 παίκτες. Ναι. Που λόγω φιλότιμου κάθαν και αυτοί για να παίξουν στον Παράζ 22 Αυγούστου. Ο Βόλος είναι μια λύση, όντως. Εδώ πάνω στις ομάδες μας δεν υπάρχει άλλη. Δεν μπορείς να κάνεις φιλικό με τον Άρη. Εντάξει, γνωστά είναι αυτά. Ο Όφι είναι μακριά, υπάρχει θέμα μετακίνησης. Τι να πω, νομίζω ότι θα βρεθεί εδώ ένας αντίπαλος. Νομίζω ότι θα βρεθεί. Να κατεβαίναμε εμείς στην Αθήνα να παίξουμε με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός είναι μία λύση. Νομίζω ότι δεν μπορεί να βρεθεί άκρη. Ο Παναθηναϊκός. Τουλάχιστον, δηλαδή, άμα κατέβεις μια φορά κάτω, να έχεις και δύο παιχνίδια ακόμα, για τουλάχιστον όσο πιο πολλά παιχνίδια. Έχουμε πρόβλημα στο συνδυασμό, δηλαδή χρειαζόμαστε παιχνίδια για να μάθει ο καθένας το ρυθμό του άλλου, για τους παίκτες που θα πολλά παίξουν έχουμε. Τώρα. Πολλά προβλήματα. Γιατί δεν έχουμε, δηλαδή, το να κάνουμε γιώμα, το ξέρω. Εντάξει, αυτό είναι το πρώτο και το τελευταίο που μπορείς να κάνεις.
Αλλά το θέμα είναι πώς να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Ας ελπίσουμε ότι η παρουσία του Πέλκα θα αλλάξει λίγο τα πράγματα. Ευχαριστώ, φιλάρετε. Γεια, γεια χαρά. Καλό μεσημέρι. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, Σεργή. Πρώτη φορά μιλάμε. Ωραία. Τελευταία να μην είναι. Θα τα πούμε, θα τα πούμε για άλλες φορές. Παίρνω το Σταύρο καμιά φορά, μωρέ. Σ' ακούω, ναι, σ' ακούω. Να σε ρωτήσω κάτι φυσιογραφικό, ρε φίλε, το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Ό,τι θες. Ούτε στο ΠΑΟΚ 24 το έχω διαβάσει ολοκληρωμένα. Ο Μίσιτς, με τι καθιστώς είναι αυτή τη ΠΑΟΚ? Έχει λήξει, έχει ανανεωθεί ο δανεισμός, έχει γίνει αυτό δεν νομίζω, όχι, δεν νομίζω, όχι, δεν νομίζω. Υπέγραψε τριετές, τι έγινε? Δεν ξέρω τι συμφωνία έχει κάνει ο Μίσης με τον ΠΑΟΚ, αλλά ο παίκτης τώρα που μιλάμε δεν ανοίξει τον ΠΑΟΚ, νομίζω. Δεν πρέπει να έχουν δεν πρέπει να έχει καταβληθεί το πρώτο εκατομμύριο. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω τώρα, τι να σου πω. Α, δεν, ο Μίσης δηλαδή δεν υπέξει τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Τυπικά όχι. Που λέμε εμείς περιμένουμε, ξέρω εγώ, περιμένουμε να γυρίσει ο Μίσης τον Οκτώβριο. Δεν έχω. Κοίταξε, η συμφωνία τελευταία με τη Sporting, μια συμφωνία που έχει αλλάξει 18 φορές. Αυτό, αλλά είναι και η Sporting διαλλακτική, γιατί καταλαβαίνει ότι ο Μίσης δεν θέλει να παίξει Sporting. Είναι ένα εκατομμύριο μπροστά, ο παίκτης γίνεται του ΠΑΟ και ένα εκατομμύριο όταν επιστρέψει ο Μίσης στη δράση. Και μπήκε παίξει. Στην καλύτερη περίπτωση, από ό,τι γνωρίζω, Οκτώβριο προς Νοέμβριο. Στην καλύτερη. Ναι, okay. Ωραία. Δεν προκύπτει ότι το ΠΑΟ και έχει δώσει το πρώτο εκατομμύριο. Α, δεν προκύπτει. Όχι, δεν προκύπτει. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά λέμε. Εντηρήμουν του λόγου στο ρεπορτάζ και εσείς και τα λοιπά, ότι τι θα γίνει με τα ΧΑΒ, γιατί υπάρχουν και τα συμβόλαια του Αγκούστο και του Μίσης. Σωστά, σωστά. Και τι θα έχουν και αυτούς και τα λοιπά. Ο Μίσης πώς, λέω, αφού δεν έγινε κάτι, τι έγινε? Ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό, είναι το παιδί να ξεπεράσει το πρόβλημα. Εντάξει, δηλαδή όντως Οκτώβριο να είναι γερός να επιστρέψει προπονήσεις. Μετά νομίζω ότι εντάξει, είναι το τυπικό κομμάτι. Να δώσει πάνω το εκατομμύριο και το άλλο εκατομμύριο. Δεν νομίζω να υπάρξει θέμα. Το θέμα είναι το παιδί να είναι έτοιμο όλο και να αφήσει την περιπέτεια αυτή πίσω Οκτώβριο. Δεν το συζητάμε. Εντάξει. Αλλά και ψυχολογικά είναι καλά. Ψυχολογικά καλά είναι, από ό,τι μαθαίνω. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να είσαι και. Η ψυχολογία είναι ψυχολογία για αυτό το πράγμα. Τώρα είναι ψυχολογία. Το έχει πάντα στο μυαλό σου. Αλλά στο αγωνιστικό κομμάτι λείπει πολύ, ρε φίλε. Δηλαδή, εμένα μου έλειψε και στην Πορταγιά και στα play-off και γενικότερα μα λείπει πολύ. Το MVP ήταν φέτος. Τέλος πάντων, να πάμε και λίγο στα αγωνιστικά τώρα. Ναι. Φιλικό πιστεύω θα κληθεί μωρέ. Με ένα Παναθηναϊκό ή με την ΑΕΚ. Εγώ νομίζω θα γίνει φιλικό. Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Σχέσεις καλές έχουμε. Μετά δεν είμαστε. Καναβόλο βλέπω πάλι, να ξέρεις. Καναβόλο βλέπω. Τέλος πάντων. Δεν γίνεται. Ξέρεις τι, δεν πρέπει να είναι ομάδα τύπου Βόλος. Γιατί εκεί ήθελα να πάω τώρα σε αυτό το κομμάτι. Με ατρόμητους και Βόλους. Τη στιγμή που εσύ θες να δοκιμάσεις τριάδα πίσω. Δεν γίνεται. Γιατί ομάδες οι οποίες έχουν 11 παίχτες πίσω από την μπάλα και 11 παίχτες πίσω στο κέντρο, στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, όπως ήταν ο Βόλος χθες, που σε περίμενε όλους ναι. στο κέντρο, δεν γίνεται εσύ να πεις με ένα παίχτη λιγότερο να σπάσεις αυτήν την άμυνα. Δηλαδή να κρατάς τρεις πίσω, να σου λείπει ένας παίχτης μπροστά, γιατί κανονικά αυτοί σπάνε με τετράδα πίσω. Δηλαδή τα δύο τα μπακ και δύο παίχτες να κρατάς, μόνο ένα Κρέσπο και ένα Βαρέλα. Αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό σε αυτό που θα πάνε να παίξουν μια Μπεσίκτας ή μια άλλη ομάδα ευρωπαϊκή που θα βρεις περισσότερους χώρους. Όπως ας πούμε και με τον Ολυμπιακό. Και έβλεπες ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε και τη μάχη του κέντρου. Που Ολυμπιακό. Δεν είναι ότι σε υποτίμησε τώρα και πήρε στο διπλό. Ο ΠΑΟΚ έπεσε μέχρι το τέλος. Ναι. Και ψυχολογία είχε και τα λοιπά. Αλλά είναι και δεν το πάω μόνο μόνο σε αυτόν τον αγώνα. Είναι η εικόνα, το πώς κουμπώνει το 3-4-2-1 με μια ομάδα, με ένα 4-2-3-1 όπως το παίζει ο Ολυμπιακός. Και δεν κουλάει καθόλου με αυτό που πεις ο Βόλος και ο Ατρόμητος. Θα βρεις 11 πίσω από την μπάλα. Κατάλαβες. Ναι. Και σίγουρα αυτό το πράγμα είναι μόνο για τα προκριματικά εδώ πέρα. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να μην πας με τετράδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άντε με κανέναν Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, στο Καραϊσκάκι ή με κανένα τέτοιο, ξέρω εγώ, να τον πιάσεις κορόιδο και να του. Με πολύ σιγουριά το λες. Δεν ξέρω. Εσύ πιστεύεις ότι αν πας να παίξεις με ομάδες τύπου Βόλου και τύπου με τριάδα στην άμυνα, δεν θα κάνεις γκέλες 0-0 κτλ. Δεν ξέρω τι έχει. Ο προπονητής δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του.
Δηλαδή, ναι, εσύ περίμενε ότι θα παίξει η ομάδα με τριάδα στην άμυνα με τον Άρη μέχρι το τέλος. Πότε? Στο τελευταίο μάτς, το play-off. Ναι, εκεί πέρα το δοκίμασε. Το ήθελα να το ψάξει γιατί το έχει στο μυαλό του για τον προγραμματικό. Εγώ έτσι κατάλαβα. Α, γιατί, μπορεί, ναι, έτσι που το λες μπορεί, αλλά εγώ διατηρώ τις επιφυλάξεις. Ναι, για το λέω, γιατί ξέρω μόλι ότι εδώ πέρα τώρα παίζουμε τα ρέστα μας. Οπότε έχουμε κάνει ολί, έχουμε παίξει ρέστα. Και παίζουμε έτσι, τώρα ναι, έτσι για ένα καλύτερο αύριο. Οπότε σου λέει θα το δοκιμάζω μέχρι να το μάθουν, μέχρι να γίνει βίωμα στους παίχτες. Από εκεί και πέρα, χωρίς πέλκα, όπως είπες και εσύ. Μπροστά τι γίνεται τώρα, στην άμυνα θα τη βρούμε την άκρη, μπροστά δεν ξέρω. Η άμυνα έχει βρεθεί η άκρη. Όπως επίσης πιστεύω ότι και ο Σβάμπ με τον Καντουρίκ θα κολλήσουν. Ο Σβάμπ χτες εμένα μ' άρεσε. Καλός είναι. Είχε περιστροφές, έχει μια αντίληψη. Βαράει και καλά στημένα, τον είδα το αριστερό του, είναι τέτοιο. Το πρόβλημα είναι, ρε φίλε, ότι το φορ. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και ένας καλός μπίσες, ρε φίλε. Μια αναλαμπή, ένας καλός μπίσες. Έχω χάσει τις ελπίδες μου. Αλήθεια σου λέω. Τον έβλεπα και στις προπονήσεις στην Πορταριά, έχω χάσει τις ελπίδες μου. Γιατί όταν αποφασίσει κάποια στιγμή, οκ, okay, θα τις ξαναβρω, αλλά μέχρι τότε κουράστηκα, ξέρεις, να συνέχεια να ελπίζω και να εύχομαι και να περιμένω. Δεν. Με απογοήτευσε πολύ. Γιατί θα χρειαστείς, το ιδανικό είναι στο 3-4-2-1 πίσω από το 4, να είναι ένας καλός Πέλγας και ένας καλός Μπίσες. Γιατί τους βάζεις κοντά. Δεν τους βάζεις, δεν ανοίγουν πολύ. Οπότε θα ήταν καλό. Ας είναι καλά ο Πέλκας να βάλει και δεύτερο τον Τζούμπα από πίσω και μπροστά τους Βιτέρης, ναι, και τον Κούτσια, γιατί κάπως έτσι θα πάει το έργο. Τι και με Κούτσια βασικό λες? Όχι ότι δεν δικαιούνται το πίσω. Για μένα βασικός ο Κούτσιας. Ναι, ναι. Βασικός, δεν. Δηλαδή να σου πω κάτι. Αυτό που βλέπεις. Και στην Πορταριά θα μου πεις δεν είναι δείγμα τώρα μια εβδομάδα στο βουνό πάνω. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά το παιδί βλέπει ότι με τα αντίπαλα δίχτυα υπήρξαν ασκήσεις που είχε, ναι, πούμε, 5 στα 5. Και ο Άκπομ 0 στα 5. Ναι. Και ο Σβιτέρσκι 2 στα 5. Δεν είναι μόνο αυτό. Τον είδες, τον βλέπεις χθες και λες τώρα αυτό το παιδί δεν είναι πρώτη ηλικίου. Τώρα δεν είναι. Αυτός είναι άνδρας. Όχι, αυτό λέγαμε την πρώτη στιγμή και με τον Σταύρο ότι τώρα, ναι, εντάξει, 16 χρονών. Εντάξει. Γερός να είναι ο Κούτσιας. Εγώ είμαι 43 κιλών τώρα, κάτι τέτοιες εποχές. Γερός να είναι μόνο, γιατί να σου πω κάτι. Είναι ένα παιδί που σκέφτεται το ποδόσφαιρο από την ώρα που θα σηκωθεί μέχρι που θα κοιμηθεί. Δηλαδή δεν είναι, ναι, ναι, ένα παιδί που σκέφτεται διάφορα άλλα αυτό και τα λοιπά και λεζάντα και τι θα κάνουμε. Κάποια αγκόμενα και κανένα αυτοκίνητο και κανένα δίδυμα. Και το λέω έτσι ξεκάθαρα ότι σκέφτεται μακάρι, το ποδόσφαιρο ίσως και πιο υπερβολικά από ότι, περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Δηλαδή σκέφτεται μόνο ποδόσφαιρο. Μόνο ποδόσφαιρο. Όσο το έχει αυτό στο μυαλό του θα φτάσει. Μακάρι, καλά, μακάρι, γιατί είναι κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ. Από αυτόν τι γίνεται τώρα? Έχει υπογράψει συμβόλαιο επαγγελματικό? Έχει υπογράψει συμβόλαιο και ίσως γίνει και μια αναπροσαρμογή και ένα μεγάλο κηρύτρα. Μέχρι πότε είναι το συμβόλαιο του Κούτσια? Νομίζω είναι μέχρι και του χρόνου. Α, δηλαδή του χρόνου το καλοκαίρι λύγει, Ναι. Θέλει οπωσδήποτε. Θα υπογράψει όμως, θα υπογράψει. Ναι, το ακούω. Ο στόχος του είναι, να παίξει τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν όπως είχε δηλώσει, ο Σκιαμπάνη στα 14 να κάνω στον ΠΑΟΚ μια καλή χρονιά και να φύγω. Ο Μάριος. Ναι, καλά, ναι. Θέλει να παίξει τον ΠΑΟΚ ο Γιώργος. Μακάρι τα παιδιά όλα. Και νομίζω ότι θα παίξει. Μακάρι όλα τα παιδιά να ικανοποιήσουν τα όνειρά τους. Δεν ξέρω. Ξέματα, το 22 τελειώνει το συμβόλαιο. Έκανα λάθος εγώ. Σε δύο χρόνια. Αλλά θα γίνει και αναπροσαρμογή, να ξέρεις. Ναι, από τα 16. Εντάξει, μακάρι το παιδί. Αυτά. Να πάω στον επόμενο. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Καλό μεσημέρι. Πάμε στον επόμενο. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Να σε ρωτήσω λίγο, ο Λόπεζ έκλεισε? Ο Λόπεζ. Όχι. Για το Γκανέα, το αριστερό μπακ, άκουσα ότι ήταν η καλή περίπτωση αυτή, δεν ξέρω τη γνώμη σου. Α, για Άρη με ρωτάς τώρα, δεν έχω ιδέα. Λόπεζ, είναι για Άρη σε ρωτάω. Ναι, νόμιζα ένας που γράφτηκε από τη Sporting για τον Μπακ. Ο τέτοιος, βρε, ο Σέντερ Φόρ, ο Κριστιαν Λόπεζ. Ναι. Με μπέρδεψες. Έκλεισε. Με ευνηδίασες. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Θα βγάλω σε 5 λεπτά τον Νίκο Παδόπουλο, θα τα πει όλα. Και για να σε ρωτήσω λίγο. Άκουσα λίγο που είπες ότι με τον Παναθηναϊκό είναι μια καλή περίπτωση στο φιλικό. Γιατί αγόρι μου με τον Άρη δεν γίνεται να παίξουν? Δηλαδή γίνεται με τον Παναθηναϊκό και τελευταίο, έχουν αφορήσουν τίποτε ομάδες? Τελευταίο φιλικό πριν από. Προχρηστού, θυμάσαι. Άρη Πάου φιλικό. Ναι, αλλά υποτίθεται ότι πάμε μπροστά. Υποτίθεται ότι προσπαθούμε. Δηλαδή το να φέρουμε παραδείγματα αρνητικά. Και εσύ έχεις φίλους Αριανούς, πού είναι? Έχω, το κακό δηλαδή να έχω. Παίξουνε. Ο Χαριστέας, αν δεν κάνω λάθος, είναι με το Βιερίνη, είναι φίλοι. Δεν το συζητάμε, ρε φίλε, εντάξει. Και εσύ έχεις φίλους Παοκίδες και εγώ. Εγώ έχω άλλους φίλους. Εντάξει.
Ναι, αλλά εσύ το είπες με έναν τρόπο, δεν μπορεί να γίνει φιλικό. Δεν μπορεί να γίνει φιλικό. Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει φιλικό αύριο ή την άλλη εβδομάδα, Άρης ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ Άρης? Τέλος πάντων. Και ήθελα να σε ρωτήσω, ο Βιερίνια ανανέωσε με τον ΠΑΟΚ? Όχι. Είναι ελεύθερος. Υπάρχει περίπτωση, γιατί ακούγεται και για Άρη. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι γι' αυτό. Το ακούω. Ακούστηκε πάντως ότι ο Άρης ενδιαφερόταν για τον παίκτη. Εγώ νομίζω είναι μια καλή περίπτωση πάντως, γιατί έχει να δώσει ένα-δύο χρόνια ακόμη. Δεν ξέρω τη γνώμη σου. Εγώ το λέω αν συνέχεια, τελικά, δηλαδή, εγώ το λέω συνέχεια το... ότι έχει να δώσει δύο χρόνια και δεν λέω μόνο δηλαδή, να μείνει στον ΠΑΟΚ. Πιστεύεις, ας πούμε, ότι ειδικά για τον. Εντάξει, να μην γελιόμαστε, ο Άρης δεν έχει τον μπάτζετ. Για τον Άρη, στην προκειμένη περίπτωση που έχει αυτό τον πρόβλημα, δεν θα μπορούσε να βοηθήσει αυτός ο παίκτης? Έπλα, κάνεις εδώ. Εννοείται δηλαδή, ότι μπορεί. Οποιαδήποτε ελληνική ομάδα πολύ... μπορεί να βοηθήσει ο Βιερίνια. Τι λέμε τώρα? Όχι, γιατί βγαίνει απ' έξω, ας πούμε, ότι ο Βιερίνια κάπου. Έχει μεγαλώσει και δεν ξέρω τι τώρα, έχει εντάξει, να δώσει ο άνθρωπος. Γελιότητες τώρα ξαφνικά. Έκανε Βιερίνια... τρομακτική χρονιά, όχι φέτος. Η περσινή του χρονιά νομίζω ότι μαζί με τον Μπρούγκοβιτς είναι η αιτία που πήρατε το πρωτάθλημα, δεν κάνω λάθος. Έχει κάνει φοβερή χρονιά. Ξαφνικά ο Βιερίνια τελείωσε στα 35 του, εντάξει και όλοι. Μια χαρά, δύο χρόνια ακόμα παίζει. Εγώ το λέω στην Εγγραφή. Εσύ πιστεύεις, ας πούμε, ότι είναι φημολογία ή τίθεται θέμα αν μείνει ελεύθερος? Μα ελεύθερος είναι. Δεν έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Ναι, είναι ελεύθερο. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή, ας πούμε, να κάνει κρούση ο Άρης? Ακούς με τον Χρήσανθο που μιλάς αυτά, με τον Νίκο. Θα ρωτήσω τον Νίκο. Εγώ να σου πω κάτι. Εάν πούμε ότι ο Άρης κάνει πρόταση, εγώ δεν ξέρω αν ο Βιερίνια την αποδεχτεί. Και αν θελήσει στην τελευταία του ομάδα έτσι να παίξει τον Άρη και να χαλάσει κατά κάποιο τρόπο τους φίλους του ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω εκεί θα είναι. Αν θέλουν φίλοι του ΠΑΟΚ, αν θέλει ο ΠΑΟΚ, ας τον κρατήσει όμως. Ελεύθερος είπες ότι είναι. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν θα κάνει κάτι λάθος αν δεν τον θέλει ο ΠΑΟΚ να πάει στον Άρη. Από αυτήν την άποψη το λέω. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε και ξέρεις τι. Ναι, αυτό να μου πεις. Κατάλαβα τι κουβέντα γίνεται. Όχι, εγώ ποδοσφαιρικά τον βλέπω τώρα τον παίχτη. Έτσι, δεν... Και νομίζω ότι αν ρωτήσουν οποιοδήποτε αριανό θα σου πει ότι αν παίχτη έναν σέβεται και εκτιμά από τον ΠΑΟΚ είναι αυτό το Βιερίνια. Δηλαδή, το παιδί το θεωρώ και ηθικά δηλαδή είναι από τους πιο σωστούς ανθρώπους ποδοσφαιριστές που πέρασαν στα γήπεδα. Έτσι. Σαν χαρακτήρα σου. Εγώ έχω την αίσθηση, φίλε, έχω την αίσθηση ότι εντάξει, όσο δεν βγαίνει ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, το ευχαριστώ προφανώς και υπάρχει ένα 5-10%. Εγώ τώρα δεν ξέρω αν είμαι αντικειμενικός ή λέω αυτό που σκέφτομαι και αυτό που θέλω. Εγώ νομίζω όχι, ότι ο Βιερίνια στο τέλος θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Θα βρεθεί η χρυσή τομή. Πάντως εγώ θα τον ήθελα στον Άρη, να ξέρεις. Δεν θέλεις τον Ουάρτα να σου δώσω? Αυτόν τον θέλω με χίλια, αλλά από ό,τι ξέρω έχει συμβόλαιο. Με έχει συμβόλαιο. Αυτά τα λάθη κάνουμε. Αυτά τα λάθη κάνουμε. Πεκταράς μεγάλος. Ναι. Λοιπόν, θα βγάλεις τον Νίκο. Θα τον Νίκο, ναι. Χάρηκα να είσαι γερός. Καλή συνέχεια. Επίσης, καλό μεσημέρι. Έχουμε επόμενο. Και δεν παίρνει ο Άρης τον Ουάρτα, ρε φίλε. Ας μας δώσει και δύο φράγκα. Τα δίνει μόνο στον Ερυθρό Αστέρα, 1,8. Δώσε μου εμένα 0,8 για τον Ουάρτα. Θα δούμε τι θα γίνει και με τον Ουάρτα. Θα δούμε τι θα γίνει και με τον Στόχ, που νομίζω ότι σήμερα θα βρεθεί μαζί με τους παίκτες που θα κάνουν τα τεστ. Πρέπει να βγουν δύο τεστ αρνητικά, Χρήστο, σε κάποιον που έχει κορονοϊό, για να μπορεί να επιστρέψει στις προπονήσεις κτλ. Αυτό λέει το υγειονομικό πρωτόκολλο. Ας βγει το πρώτο αρνητικό του Στόχ, να βγει και το δεύτερο, να επιστρέψει και ο Σλοβάκος στις προπονήσεις. Δεν νομίζω να υπολογίζεται για το παιχνίδι με την Μπεσίκτας. Έχασε και την προετοιμασία. Από πέρσι είδαμε ότι ούτε ο Φερέιρα πίνει νερό στο όνομα του Στόχ, ούτε ο Στόχ πίνει νερό, φαντάζομαι, στο όνομα του Φερέιρα. Παραμένει βέβαια ένας ποδοσφαιριστής για μένα που μπορεί να δώσει πολλά ή αρκετά, τέλος πάντων. Αλλά στην πρώτη φάση και μετά την περιπέτεια του Στόχ με τον κορονοϊό, μακάρι να είναι περαστική, που θα είναι, έχει χάσει περισσότερο έδαφος από ό,τι θα περίμενε και ο ίδιος. Έλεγα λοιπόν να το πω επιγραμματικά. Έτσι, αν θέλει κάποιος φίλος έτσι, να κλείσουμε την πρώτη ώρα μαζί, 2-3-10-2-87-8-8-8. Όλοι οι νεαροί δώσανε αυτό που μπορούσαν και είχαν και αποτέλεσμα, όχι μόνο διάθεση. Εντάξει, και ο Τσαούσης και ο Μπαλογιάννης και ο Διαμαντής και ο Τζόλης. Εντάξει, ο Μιχαλίδης αρχίζει και πάει στην κατηγορία την αμέσως πιο πάνω. Φαίνεται πολύ πιο σίγουρο στις κινήσεις του. Το βλέπουμε και το είδαμε και στις προπονήσεις. Ο Κούτσιας ήταν το νέο πρόσωπο. Πραγματικά σε εντυπωσιάζει με την εκτελεστική του ικανότητα. Όπως του ήρθε η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα τη στείλει στα δίχτυα. Και αν του ήρθε καλά, τα τελειώματά του έχουν ποσοστό μεγαλύτερο του Τζον Κόρφ από τις βολές. Υπήρχαν ασκήσεις που 5 στα 5, 4 στα 4, είναι ένα παιδί που
έχει πολύ ανεπτυγμένο το ένστικτο του σκοράρισματος. Εντάξει, στους παλιούς τώρα, θετική εκ των πραγμάτων η επιστροφή στις προπονήσεις του Κρέσπο, του Ζαμπά, παιδιών που είχαμε ξεχάσει πώς ήταν μετά ασπρόμαυρα. 8 μήνες ο Κρέσπο, 9 μήνες ο Ζαμπά. Δεν προκύψανε σοβαρά προβλήματα στο πήλιο και αυτό πολύ σημαντικό. Ο Γιαννούλης ξεχώρισε, κάτι προσωπική μου άποψη, στην προετοιμασία. Τα στοιχεία του ΣΒΑΠ ήταν θετικά. Ο Πέλκα στις δύο τελευταίες μέρες που προπονήθηκε έδειξε πόσο απαραίτητος είναι σε αυτόν τον ΠΑΟΚ, με την ταχύτητά του, την ενέργεια που δίνει στην ομάδα και τις εμπνεύσεις του γενικότερα. Ο Μπίσεσβαρ μια από τα ίδια, χωρίς ψυχολογία δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, πραγματικά δεν ξέρω, σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν έχω να πω κάτι άλλο για τον Μπίσε. Σβιντέρσκι και Ακπομ, ok, αλλά μέχρι εκεί ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ενίσχυση, δεν το συζητάμε. Είτε στη θέση του Ακπομ είτε στη θέση του Σβιντέρσκι, απλώς έγινε πιο πολύ κουβέντα για τον Ακπομ γιατί γι' αυτόν υπήρξε ενδιαφέρον από την Μπεσίκτας, δεν ξέρω αν ακόμα υφίσταται. Οι τερματοφύλακες στη δουλειά τους και εκεί θα υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα, δεν γίνεται να παραμείνουν τέσσερις. Για άλλους ο ΠΑΟΚ χρειάζεται και έναν τερματοφύλακα καλύτερο από όλους τους τέσσερις. Δεν με βρίσκει αντίθετο αυτή η σκέψη, αλλά σίγουρα δεν είναι προτεραιότητα του ΠΑΟΚ να ανακατέψει την τράπουλα στους τερματοφύλακες. Ο Ελ Καντουρί, μια καλή προετοιμασία, αλλά όχι κάτι το φοβερό. Γενικότερα, εντάξει, ψάχνει το ΠΑΟΚ, ψάχνει το Φερέιρα να βρει τι μπορεί να κάνει από τη μέση και μπροστά. Ψάχνονται να βρουν τα πατήματά τους και ο Δανιλίδης και ο Μανατίδης, οι νέες προσθήκες στο τεχνικό team. Να βρουν τον ρόλο τους, να βρουν τη χημεία τους με τους συνεργάτες του Φερέιρα. Θα δούμε και στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Και αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ πέρασαν αυτές τις μέρες από την Πορταριά για να δουν από κοντά την ομάδα. Μια Πορταριά που, το έλεγα συνέχεια, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την Ολλανδία ή από την Αυστρία σε ό,τι αφορά τις συνθήκες να κάνει προετοιμασία μια ομάδα με τους στόχους του ΠΑΟΚ. Αν εξαιρεθεί φυσικά το γεγονός ότι δεν κάνουν και πολλές ομάδες προετοιμασία στην περιοχή. Ενώ σε μια Ολλανδία προ-κορονοϊού και ομάδες του Βελγίου υπήρχαν και ρώσικες και βρετανικές και φυσικά Ολλανδικές και έχεις πληθώρα επιλογών να κάνεις 4-5 φιλικά. Λοιπόν, αυτά για πρώτη ώρα. Θα συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα των μία να μπούμε λίγο στα θέματα του Άρη, που φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δραστήριος στο μεταγραφικό κομμάτι. Θα συνεχίσουμε με ανοιχτές γραμμές και θα σχολιάσουμε το οτιδήποτε έχει συμβεί σήμερα ή θα συμβεί τις επόμενες ώρες. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα μαζί. Μαζί μας η πίτσα Mr. Gold. 2-3-10-62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Η κορυφαία πίτσα της πόλης έρχεται στην πόρτα σας γρήγορα, με τα καλύτερα υλικά, στις καλύτερες τιμές, με πολλές προσφορές, είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζει ο διαγωνισμός από τα For All Stores για τα 7η γενέθλια της πετυχημένης αλυσίδας. Υπάρχουν καταστήματα πραγματικά σε κάθε γειτονιά, ο κορυφαίος καφές και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Μεγάλος διαγωνισμός, 50 απίστευτα δώρα εποχής Πασόκ. Ένα πεζό 208, 7 σκούτερ, 7 ποδήλατα πεζό, 7 κινητά iPhone, 7 PlayStation 4, 7 φωτογραφικές Nikon DSLR, 7 GoPro Hero κάμερες δράσης, 7 τρίμερα στο πήλιο, κλάμα παιδιά το πήλιο. Παίρνετε τα προϊόντα που έχουν την ειδική σήμαση, μπαίνετε στην κλήρωση, όσες φορές θέλετε, όσα περισσότερα κουπόνια τόσο το καλύτερο. Μπείτε και στα forallstores.gr με 4 μπροστά για να δείτε λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό. Θυμίζω τον δικό μας διαγωνισμό, ένα γυαλί ήλιου και σήμερα αξίας 65 ευρώ από το Opticon Express, FM κενό, ονοματεπώνυμο οπωσδήποτε, και το στέλνετε στο 54222. Μετά από απέτηση του λαού, Νίκο, γιατί με ρώτησε ένας φίλος για τον Άρη, με έπιασε αδιάβαστο, δεν ήξερα τι να πω και δεν ξέρω κιόλας. Πάμε λοιπόν στον Νίκο Παδόπουλο να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Τι να γίνει, καλά εσύ? Καλά. Εσύ αδειάζεις πάλι, εμεί γεμίζουμε. Αδειάσαμε από χθες, ωραία μέσα στο πήλιο. Άλλο ένα δεκαήμερο δεν με χαλούσε. Δεν θα πας στο Βέρμη δύο εβδομάδες? Πού? Στο Βέρμη δύο εβδομάδες. Πάμε με πολύ μεγάλη χαρά. Μεταξύ, πέρα από σένα, έχω και δύο άλλους πολύ καλούς φίλους στο ρεπορτάζ του Άρη. Νομίζω άσχημα δεν θα περάσει. Αλήθεια είναι αυτό.
Όχι, καλά θα είναι. Μπορεί να μην πηγαίνω στις προπονήσεις, αλλά εντάξει, θα περάσω καλά. Εντάξει. Για πες, Νίκο. Κινητικός λοιπόν, ο Άρης. Κινητικότητα, ναι, έχει κινητικότητα. Πριν από λίγο, για να ξεκινήσουμε τα φρέσκα-φρέσκα, μπορείτε να και φίλοι του Άρη, στο Λαμπάου του Άρη, υπάρχει φωτογραφία του Άγγελου Χαριστέα με τον James Τζέγκο, ο οποίος από χθες το βράδυ βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, έφτασε με πτήση από την Βιέννη. Γενικότερα η Θεσσαλονίκη ψωνίζει πολύ από Βιέννη αυτό το καλοκαίρι. Από Αυστρία. Είναι εδώ, θα περάσει αν δεν έχει περάσει ήδη από εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιο του Αυστραλός ΧΑΠ για 2+1 χρόνια. Υπενθυμίζω η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Παράλληλα είχαμε πολύ κινητικότητα σήμερα στο Βικελίδης, διότι έγιναν και κάποιες φωτογραφίσεις για τις νέες φανέλες. Ανέβασε κάποια story Άγγελου Χαριστέα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με τον Φιτφαντζίδη να ποζάρει με την βασική φανέλα της νέας σεζόν, δηλαδή την κυτρινόμαυρη. Είναι η μαύρη και είναι και μια γαλάζια η τρίτη εμφάνιση της ομάδας. Αυτές θα είναι οι εμφανίσεις του Άρη για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Δεν ξέρω τώρα αν μέσα στο επόμενο διάστημα και όταν επιστρέψει και η ομάδα του Βέρμη θα γίνει κάποια παρουσίαση. Το ακούω δύσκολο τώρα, έτσι πως είναι η κατάσταση με την πανδημία κτλ. Και σήμερα το απόγευμα είναι και η πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν στο Ρήσιο και κλεισμένο των θυρών. Εντάξει, αλλά έχει και ένα λόγο πανδημίας για όλες τις ομάδες. Είναι ανοιχτές οι πρώτες προπονήσεις, αλλά φέτος αυτό έχει αλλάξει και στον ΠΑΟΚ νομίζω και αυτή ήταν. Και στον Άρη, χωρίς κόσμο. Η σημερινή πρώτη το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του Ρησίου. Μια από τις δύο προπονήσεις που θα προλάβει να κάνει ο Άρης ίσα ίσα στη Θεσσαλονίκη, καθώς στην Πέμπτη το πρωί θα αναφορεί για το Βέρμιο που θα βρεθεί μέχρι τις 27 Αυγούστου, δύο γεμάτες εβδομάδες. Πέμπτη γυρνάει. Εκεί που θα πραγματοποιήσει ο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Σταθεροποιήσουν λίγο αν μπορείς ή βγάλει τα χασφρί, ένα από τα δύο. Ναι. Καλά, είμαστε, αλλά κάνει λίγο μικρές διακοπές, αν μπορούμε να το τελειοποιήσουμε λίγο. Ναι. Ναι. Εκεί όπου, όπως έλεγα και πριν στο Δέρμα, θα προσπαθήσει η ομάδα, έχει το πλάνο να κάνει 1-2 φιλικά παιχνίδια πριν γυρίσει στη Θεσσαλονίκη και δώσει το ήδη φυσαρισμένο φιλικό με την ΑΕΛ, χωρίς να έχει βέβαια γίνει γνωστή ακόμα η έδρα που θα διεξαχθεί εκείνο το παιχνίδι. Τώρα όσον αφορά τα μεταγραφικά, γιατί και εκεί υπάρχει κινητικότητα, χθες το Λαμπάου Τάρης αποκάλυψε τον αριστερό μπακ στον οποίο ο Άρης βρίσκεται πολύ κοντά. Ρώτησε και φίλος Κριστιαν, τον Κανέα. Τον Κριστιαν Κανέα, τον 28χρονο Ρουμάνο, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια ανήκε στην Athletic Bilbao. Τώρα θα μου πει κάποιος Ρουμάνος και ήταν στην Bilbao. Έγινε στην Ισπανία, ο Κανέα. Απλά μετακόμισε σε μικρή ηλικία στην Ρουμανία και γαλουχήθηκε και ποδοσφαιρικά. Πέρυσι με την Bilbao βασικά στην προηγούμενη διετία αγωνίστηκε μόλις σε δύο παιχνίδια. Πριν δύο χρόνια, όχι την σεζόν που ολοκληρώθηκε, την προπροηγούμενη. Πέρυσι το πρώτο μισό της σεζόν ήταν ιδανικό στην Νουμάνθια, με 17 συμμετοχές αν θυμάμαι καλά. Στο δεύτερο μισό της σεζόν ήταν ιδανικό στη Βιτορούλ, ομάδα στην οποία αγωνίστηκε από το 2015 μέχρι το 2018. Είναι ένας παίχτης που βρισκόταν το τελευταίο διάστημα στις πρώτες επιλογές των ανθρώπων του Άρη μαζί με το Χουλτ και έναν ακόμα ποδοσφαιριστή, παίχτης με τον οποίο οι επαφές κορυφώθηκαν μέσα στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο και εκεί που φαινόταν ότι ο Άρης δεν θα είχε κάτι άμεσα όσον αφορά την προσθήκη που ήθελε να κάνει για το αριστερό άκρο της άμυνας. Παίχτης που συγκεντρώνει τα περισσότερα από τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που θέλουν οι άνθρωποι του Άρη, δηλαδή ένας θύση fullback, μπορεί να πάρει όλη την πλευρά. Πολυθεσίτη θα το χαρακτήριζα και αυτόν, διότι πέραν από αριστερός μπακ, αριστερός winger, έχει παίξει ο παρελθόν και ως κεντρικός half, έχει παίξει και ως δεξιός εξτρέμ σε λίγα παιχνίδια. Βέβαια, ο Άρης προορίζει για το αριστερό άκρο της άμυνάς του. Εννοείται, υπάρχει πολύ καλή άποψη, γι' αυτό προχώρησε και η περίπτωσή του. Μένει απλά να διευθυντήσει κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες ο ποδοσφαιριστής με την Bilbao, κάποια χρήματα που του οφείλονται, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, διότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται. Και ακολούθως θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τους κυτρινόμαυρους. Είναι μία από τις δύο βασικές προσθήκες που θέλει να κάνει ο Άρης ακόμα στην αμυντική του τετράδα. Η άλλη είναι του στόπερ που θα έρθει, του ενός από τον δύο στόπερ που θα έρθει και θα έχει σίγουρα ρόλο βασικό. Είναι ένα αριστεροπόδαρο στόπερ ψάχνει ο Άρης. Έχει τρεις στη λίστα του αυτή τη στιγμή, τους οποίους και ζυγίζει συσσαγωγικά. Ο ένας είναι ο Ντάτκοβιτς και υπάρχουν άλλες δύο περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών, όλοι αριστεροπόδαροι. Το κυνηγάει αυτό το στοιχείο Άρης την τελευταία διετία. Δεν κατάφερε να το δει τα προηγούμενα δύο χρόνια. Βέβαια και οι επιλογές που έχει αυτή τη στιγμή είναι αλήθεια ότι δεν τον ικανοποιούν στον απόλυτο βαθμό. Ναι. Δίνει λίγο χρόνο μήπως βρει κάτι καλύτερο.
Αλλά αν δεν τα καταφέρει, γιατί θέλει να το κλείσει μέσα στις επόμενες μέρες αυτό το μέτωπο, θα προχωρήσει είτε με τον Ντάτκοβιτς είτε με κάποιον από τους άλλους δύο στόπερ που έχει αυτή τη στιγμή στις πρώτες θέσεις της λίστας του. Μαζί βέβαια και με έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό δεξιό στόπερ, τον οποίο θέλει να αποκτήσει η ομάδα ως συμπληρωματική επιλογή. Νίκο, τι γίνεται, γίνεται με τον Λόπεζ και, ναι, και αν έχεις ακούσει τίποτα εσύ για ενδιαφέρον του Άρη για τον Βιερίνια. Το Βιερίνια. Ρώτησε ο φίλος του Άρη νωρίτερα. Δεν ξέρω τι να πω εγώ. Είναι λίγο ακριβώς για τον Άρη, θα έλεγα. Ναι. Ναι, εντάξει, όχι. Κοίτα, ρεαλιστικά, μα θέλουμε να δούμε, και okay, ξέρουμε ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή οικογενειακή σχέση με το Βιερίνια, αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Τώρα εντάξει, να μπούμε σε δικασία να λέμε για τον Βιερίνια ίσα-ίσα μόνο για να τρελαίνουμε τον κόσμο, νομίζω ότι δεν είναι και, και σωστό. Εγώ πω το εξής, ότι ακόμα και αν ο Άρης έκανε πρόταση, που νομίζω δεν έχει κάνει μέχρι τώρα, ναι, και δεν ξέρω αν θα κάνει, μάλλον όχι, λέω εγώ. Λέμε όχι, ότι κάνει, εγώ νομίζω ότι ο Βιερίνια δεν θα θέλει στο φινάλε να χαλάσει την εικόνα του και να πάει στον Άρη, γιατί ξέρουμε πώς είναι η καταστάση της ισορροπίας στην πόλη. Εντάξει, δεν θα θελήσει να πάει στον Άρη. Θα βρει μια άλλη ομάδα εδώ, δόξα τω Θεώ. Ακόμα και αν ο Άρη, ξαναλέω, αποφάσισε ότι αυτός είναι ο παίχτης και θα κάνει μια σούπερ πρόταση, κάνοντας και μια υπέρβαση ενδεχομένως, αλλά δεν νομίζω να προχωρήσει μια διακατάσταση. Τι να πω. Για τον Λόπεζ. Ο Λόπεζ, κοίτα, από τη στιγμή που ο Άρης έκανε μια τελευταία προσπάθεια και του αντίκρου τα τελευταία 23 ώρα, για μένα ήταν ψηλοδεδομένο ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα, διότι οι Ισπανοί επιμένουν στην πόλη στον ποδοσφαιριστή, ζητάνε αρκετά χρήματα τα οποία ο Άρης δεν είναι διατεθειμένος να δώσει για τον Σαντίκου. Δεν μπορεί να παραχωρηθεί και δανεικός, διότι το συμβόλαιο το ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι. Άρα ο Άρης ρίχνει πλέον όλο το βάρος στην περίπτωση του Λόπεζ, με τον οποίο βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, με συγκεκριμένη πρόταση, συγκεκριμένους αριθμούς, και περιμένει την απάντηση του ποδοσφαιριστή. Νομίζω ότι θα έχει happy end, θέλω να πιστεύω, αν δεν προκύψει κάτι άλλο πιο εξαιρετικό, καλύτερο βασικά, να το πω, από άλλη χώρα ή από την Ισπανία ή από τη Γαλλία, που έχει χτίσει όνομα Λόπεζ εκεί πέρα λόγω της ηττίας του Σιλάνς πριν μερικά χρόνια. Νομίζω ότι θα το πει τον Έστον Άρη τελικά. Υπάρχει βέβαια και μια ακόμα περίπτωση φορ Ευρωπαίου, την οποία εξετάζουν οι άνθρωποι της ομάδας, είναι μαζί με τον Λόπεζ αυτές οι δύο που βρίσκονται στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή. Ο Άρης θέλει να το κλειθεί άμεσα αυτό το ζήτημα, δεν θέλει να χάσει άλλο χρόνο με το βασικό φορ της νέας σεζόν. Και παράλληλα φαίνεται ότι πλέον μένουν τα τυπικά για τον Μάνο. Αν όχι σήμερα, μπορεί και αύριο να ολοκληρωθεί η απόκτηση του 25χρονου επιθετικού και να κλείσει ο Άρης τουλάχιστον με την εναλλακτική λύση που θα έχει στην κορυφή, ναι, της επίθεσης. Ο Άρτα δεν θέλεις. Δώσε ρε φίλε 800.000 ευρώ να πάρεις ο Άρτα. Αλλάζει το στάτους κατευθείαν. Να σου πω κάτι. Ελεύθερος αν ήταν, εγώ δεν τον ήθελα. Δώσε μια 800, τι. Το νέο Σαλάχ. Το νέο Σαλάχ παίρνεις. Δώσε 500. Ελεύθερος 500. Να ήταν έξω από την Αλκμίνης με αυτό το εκπληκτικό μαλλί που έχει και να έλεγε θέλω να έρθω, εγώ δεν θα τον ήθελα. 500.000, παρακάτω δεν βγαίνω. Δώσ' μου 500.000. 200 μπροστά και 300 το χρόνο τον Μάιο. Σε δόσεις. Σε δόσεις, τι. Βλέπω το θέλεις πολύ τον Άρη να σου πάω την έδρα. Άσε με ρε Νίκο, άσε με τώρα. Άντε. Δεν ξέρω στον ΠΑΟΚ τι βλέπουν ή αν φοβήθηκαν ότι μπορεί να πάει κάπου και να το χάσουν, να μην πάρουν τίποτα. Αλλά εντάξει, εγώ. Ο Άρντα. Αμάν έκανα να φτάσουμε το Δεκέμβριο σιγά-σιγά να τελειώσει και εδώ ανανέω συμβόλαιο. Σε παρακαλώ. Ασχολούμαι. Επειδή είσαι και πιο έμπειρος από μένα, ξέρεις ότι δεν μετράει μόνο το τι μπορεί να προσφέρει ένας παίκτης μες στο γήπεδο. Μετράει τη συμπεριφορά του και έξω από το γήπεδο και μέσα από δυτήρια. Ο Άρντα είναι μια ρολογιακή βόμβα. Είπαμε, δεν Νίκο, το έχουμε ξαναπεί και εκτός αέρα. Είναι νόμος της ζωής. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Και δεν αλλάζει κιόλας. Εντάξει, πώς έχει φτάσει, 27-28, δεν θα αλλάξει. Στα 13-14, οριακά και πάλι. Λένε οι επιστήμονες ότι έχει διαμορφώσει το χαρακτήρα ο άνθρωπος. Αλλά τώρα στα 25-26-27 να αλλάξει ο Άρντα και ο κάθε άνθρωπος δεν αλλάζει τώρα. Τι να λέμε. Τέλος πάντων. Φέρε 100 κιλά μπάλα, αλλά μυαλό κουκούτσι. 300.000. Πέφτω κι άλλο. Άντε, γιατί βλέπω το. Τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Όχι, νομίζω αυτά. Εντάξει, πιστεύω ότι μέχρι αύριο, που θα είναι και τελευταία μέρα παρουσίαση της ομάδας στην Θεσσαλονίκη, θα έχουμε και κάτι παραπάνω. Ίσως και μέχρι το απόγευμα που είναι και εκπομπή, να είμαστε θέσεις να μεταφέρουμε και κάτι επιπλέον στον κόσμο. Μιας και σε έχουμε ακούσει τίποτα για τον μπασκετικό Άρη, κάνει καλό νέο ή μαυρίλα υπάρχει και ακόμα. Μπασκετικός Άρης, η FIBA, τα μπαν. Αυτό είναι το θέμα, να λυθεί το θέμα με τα μπαν. Μαφίμπα. 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 Μαφίμπα και μαφίφα. Πια καλέ. Πρέπει να πληρώσουμε καλέ κτλ.
Κοίτα, πρέπει ο Άρης να φτάσει μια συμφωνία με τη ΦΥΜΠΑ για να διαθέσει ένα ποσό εξαψήφιο, εννοείται, στους πιστωτές του, για να μπορέσει να πάρει το ελεύθερο και να κάνει κάποιες μεταγραφές. Έχει παίχτες που είναι stand-by. Εντάξει, όπως έχει ενημερώσει και ο Αντώνης ο Γκάντζιος εδώ και λίγες μέρες, του Τολιόπουλου, που ήταν μια περίπτωση που θεωρείται κλεισμένη, αρχίζει να απομακρύνεται λόγω κάποιων νέων οικονομικών απαιτήσεων που έχει ο παίκτης, ο οποίος ο Τολιόπουλος εντυπωσιάστηκε, μας έλεγε ο Αντώνης χθες στην εκπομπή το απόγευμα, ότι έχει συμβόλαιο 90.000 με την ΑΕΚ. 90.000 ευρώ το Τολιόπουλος. Μια χαρά. Τέλος πάντων. Μια χαρά. Μια χαρά. Καλά, ναι, εντάξει. Αλλά είναι τώρα το όλο θέμα για την ΑΕΚ να λύσει τα μπαρ, για να μπορέσει να αρχίσει να κινείται λίγο και να ενισχύσει το ρόστερ και να πλαισιώσει αυτούς που θα μείνουν, όπως φαίνεται ήδη από, από την περσινή ομάδα. Και να συνημερώσω κλείνοντας, γιατί ξέρω ότι σε ενδιαφέρουν και τα ελληνοτουρκικά. Δεν ξέρω πού θα παρουσιάσετε εσύ. Εντάξει. Τη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρώπης ζητά ο Μητσοτάκης. Μετά από σύσκεψη που έγινε σήμερα το πρωί στο Μαξίμου. Μιλάμε τώρα για... Σιδερένια πυγμή τώρα. Είναι μέρες που δεν θέλω να ανοίγω τα social media, διότι όλοι παίρνουν τα ντουφέκια τους πάνω, και είχα δει ένα πετυχημένο, γιατί δεν θα πω ότι είναι δικό μου, που είχα διαβάσει πριν λίγες μέρες, όλοι είστε έτοιμοι για πόλεμο και το καλοκαίρι ψάχνετε παραλίες που δεν έχει πετρούλια στη θάλασσα, γιατί δεν μπορεί να τα ποδαράκια σας. Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. ναι, ρε φίλε. Δύσκολη πέτρα, ρε φίλε, δύσκολη πέτρα. Δεν είμαστε. Δεν έχουμε χωράφια να είμαστε όλο το καλοκαίρι ξυπόλυτοι και να το πόδι να σκλεγωγηθεί. Τι να κάνουμε. Ψάχνουμε την άμμο. Εγώ δεν πήγα στον ελληνικό στρατό, εγώ πήγα στο Κυπριακό, άρα δεν θα με καλέσουν εδώ. Ναι. Εντάξει, άρα εγώ δεν κινδυνεύω άμεσα. Εκτός αν γίνεται παιδάκι κάτω και μου στείλουν κανένα χαρτί, όσο είμαι πάνω στο δέρμα και μου πούνε έλα λίγο, σε θέλουμε. Επειδή έχω μάθει ότι άφησες άρεσες εντυπώσεις τότε, εντάξει, αλήθεια, ίσως γίνει πρόταση δανεισμού από τον ελληνικό στρατό, 6 μήνες για οποιον, αν τη βγάλουμε να σε κρατήσουμε. Με υποσχετική. Τι να πω, ρε Συνεκράς, γελάμε και κλαίμε μαζί. Λοιπόν, αυτά. Ας μείνουμε στα ποδοσφαιρικά. Καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Νίκος Παπαδόπουλος για τις τελευταίες εξελίξεις στον Άρη. Το ρώτησε και το Βιερίνια που είχε την απορία ο φίλος που μιλήσαμε νωρίτερα. Διαβάζω στο ethnos.gr την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ζητήσει η Ελλάδα, όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη που έγινε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας Εκατερίνη Σακελαροπούλου την ενημέρωση για τις εξελίξεις. Εντάξει, τη στιγμή που κορυφώνεται η προκλητικότητα των Τούρκων και δεν ξέρω πού θα σταματήσουν. Πάντως, όπως διαβάζω έτσι σε διάφορα μέσα, δεν μπορούν να κάνουν έρευνες οι Τούρκοι, Χρήστο, γιατί είπαμε υπάρχει θόρυβος. Εντάξει. Δηλαδή, τους τύπησε η Ελλάδα εκεί που πονούσανε. Δεν θα κάνετε έρευνες, σου λέει, ρε φίλε. Θα κάνουμε θόρυβο. Θα βάλουμε στα δικά μας τα καράβια τα ηχεία στο φουλ, να παίζουν, ξέρω εγώ, Άντζελα Δημητρίου, που αρέσει και στους Τούρκους. Δεν θα κάνετε έρευνες. Να δούμε πώς θα τελειώσει και αυτή η ιστορία. Εντάξει, ελπίζουμε όλοι και φανταζόμαστε ανέμακτα. Το αν θα βάλει κάποιος χέρι στην Τουρκία, εντάξει, η Ελλάδα δεν νομίζω να μπορεί, αλλά δεν νομίζω να θέλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα οι μεγάλες δυνάμεις. Εντάξει, το παραμύθι αυτό το βλέπουμε και το διαβάζουμε τις τελευταίες δεκαετίες. Και έτσι η Γερμανία στην Τουρκία, στον Ερντογάν και αυτό και... Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Έχει κάνει μια ανάρτηση και ο Φερνάντο Βαρέλα. Το βασικό στάδιο τελείωσε, αλλά η προετοιμασία για το μεγάλο στόχο συνεχίζεται. Έγραψε ο Βαρέλα. Δεν ήταν άσχημος ο Βαρέλα στην προετοιμασία. Νομίζω τα πήγε καλά, πάνω από το μέσο όρο. Και σίγουρα θα είναι και φέτος βασικός, είτε ο ΠΑΟΚ παίζει με τριάδα είτε παίζει με διάδα, αλλά επειδή μιλάμε για τριάδα νομίζω ότι προσανατολίζεται. Θα ήθελε μάλλον ο Φερέρα να έχει Κρέσπο, Βαρέλα και Μιχαηλίδη. Ο Κρέσπο μπορεί να θέλει λίγο χρόνο ακόμα και, αυτό, και γι' αυτό τη στιγμή που μιλάμε θεωρώ ότι προβάδισμα έχουν ο Μιχάη, ο Μιχαηλίδης και ο Φερνάντο Βαρέλα ανάμεσά τους. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Ο Γιαννούλης θες που την αγωνίστηκε έγινε για λόγους, όπως λέγαμε και με τον Σταύρο,
για να προστατευτεί. Είναι ο πιο καταπονημένος παίκτης του Δικεφάλου. Δεν χάλασε και ο κόσμος που δεν έπαιξε χθες με τον Βόλο. Δόθηκε χώρος και στον Παλογιάννη και στον Τσαούση. Νομίζω και οι δύο, ειδικά ο Παλογιάννης, τα πήγαν καλά. Δεύτερο καλοκαίρι που ο Παλογιάννης παίζει αριστερός μπακ και όχι κεντρικός χαφ. Προσπαθεί και αυτός να κερδίσει μία θέση στο ρόστερ και να μην αποχωρήσει και φέτος υπό το καθεστώς του δανεισμού. Ρεπό έχει η ομάδα σήμερα. Επιστροφή στις προπονήσεις από αύριο. Είπαμε στο ξεκίνημα, ημέρα εξετάσεων για κορονοϊό. Καλό θα είναι να μην βγει και τρίτο κρούσμα και καλό θα είναι το τεστ το οποίο θα αποβληθεί ο Στόχ να είναι αρνητικό, να κάνει ακόμα ένας Σλοβάκος και να επιστρέψει στις προπονήσεις. Πάντως, γενικότερα σε όλη την παραμονή του ΠΑΟΚ στο Πήλιο, ο ΠΑΟΚ τήρησε το πρωτόκολλο. Δεν άρεσε αυτό στους φίλους του ΠΑΟΚ που ήθελαν ειδικά τα πιτσιρίκια να βγουν μια φωτογραφία με τους παίκτες του ΠΑΟΚ μετά το τέλος των προπονήσεων. Εντάξει, βγήκαν κάποιες φωτογραφίες από απόσταση, αλλά καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι είναι υποχρεωμένη η κάθε ομάδα και ο ΠΑΟΚ φυσικά να κάνει 5-6 πράγματα για να μην έχει προβλήματα. Τα αποτελέσματα των τεστ φαντάζομαι θα βγουν είτε σήμερα το βράδυ ή το αργότερο μέχρι αύριο το πρωί. Υπενθυμίζω για μία ακόμα φορά το διαγωνισμό για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. FM και ενώ το όνομα τεπώνυμό σας στο 54-222. Θα κάνουμε την κλήρωση στις 2-5. Ο νικητής ή η νικήτρια κερδίζει ένα ζευγάρι γυαλιά αξίας 65 ευρώ από τα Opticon Express. Όσοι στείλετε μήνυμα κερδίζετε μία δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Opticon Express. Πηγαίνετε σε ένα από τα τρία καταστήματα, Παύλου Μελά 11 στο κέντρο, στα δικαστήρια 26 Οκτωβρίου 28 και στην Ευκαρπία Πολυτεχνείου 23. Αναφέρετε τη συμμετοχή σας και παίρνετε απευθείας μια δωροεπιταγή των 50 ευρώ. Αναλύσαμε τα του ΠΑΟΚ επιδερμικά έτσι. Δεν κάναμε ανάλυση εις βάθος. Μιλήσαμε και με τον Νίκο Παπαδόπουλο για τα θέματα του Άρη. Ησυχία γενικότερα σήμερα. Δεν υπάρχει κάποιο έτσι πολύ μεγάλο θέμα, κάποια ανακοίνωση του Ολυμπιακού, κάτι να κάνουν κάποιο παράπονο οι άνθρωποι. Έχει κοπάσει και έτσι οι φωνές για τη σφαγή του Ολυμπιακού στην Αγγλία. Γιατί ως γνωστό, όταν ο Ολυμπιακός χάνει, κάπου σε μια γωνίτσα κρύβεται μια μικρή ή μεγάλη σφαγή. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει και κάνει τη δουλειά του, αυτό που έκανε από την πρώτη μέρα της περσινής σεζόν. Την έκανε τη δουλειά του, στην Ευρώπη δεν την έκανε, αλλά πρέπει κάπως έτσι να δικαιολογήσουμε τον αποκλεισμό. Όταν οι υπαδοί του ΠΑΟΚ φώναζαν για εκείνη τη γελία διαιτησία του Άγγλου στο Άμστερνταμ, με τα πέναλτι υπέρ του Άγιαξ, με φάσεις απίστευτες και με κεραστάκι στην τούρτα, το χέρι που δεν δόθηκε έξω από τη μεγάλη περιοχή του Άγιαξ, να έχει ο ΠΑΟΚ μια ευκαιρία να εκτελέσει ένα φάουλ και να πάρει την πρόκριση. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ ήταν ο κομπλεξικός, ο γραφικός κτλ. Για έναν αγώνα που εντάξει έχει καταγραφεί ως ένας από τις μεγαλύτερες σφαγές του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Αλλά όταν ο Ολυμπιακός απλά αποκλείεται, γιατί εγώ δεν νομίζω να επηρεάσει η διαιτησία την τύχη του ζευγαριού Γουλς Ολυμπιακός. Εντάξει, παράπονα για τον Θόδωρο Θοδωρίδη, το γιο του Σάβα, φοβερό κι αυτό, τελευταία χρόνια. Σφαγή από εδώ, σφαγή από εκεί. Όλα αυτά τα ωραία που χαρακτηρίζουν τον Ολυμπιακό. Θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Μαζί μας δεύτερη ώρα τα Φορόλ. Παίρνετε προϊόντα με την ειδική σήμανση και συμμετέχετε στο πολύ μεγάλο διαγωνισμό με 50 απίστευτα δώρα. Με μεγαλύτερο φυσικά το πεζό 208. Είτε πάρετε κάποιο energy drink, είτε energy coffee, ή αναψυκτικά ή παγωτά και φυσικά το καλύτερο καφέ της πόλης. Μπαρονέζα Ράπικα 100% παίρνετε τα κουπόνια και αυξάνετε τις πιθανότητές σας να είστε ένας από τους 50 τυχερούς για τα 7η γενέθλια των For All Stores. Αυτά, πάμε τελευταίο διάλειμμα και σε δύο λεπτάκια επιστρέφουμε για να πούμε στην τελική ευθεία. Εδώ μας επιστρέψαμε για το τελευταίο
τελευταίο 20 λεπτό και κάτι ακόμα. Υπάρχουν δηλώσεις του Τσαβούσογλου, ο οποίος προανήγγειλε νέες σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις ανατολικά της Κρήτης και της Ρόδου Χρήστου, στο τέλος Αυγούστου. Στα δυτικά σύνορα, όπως είπε ο ίδιος, της τουρκικής υφαλοκρηπίδας για φυσικό αέριο. Εντάξει, θεωρούν οι Τούρκοι ότι η υφαλοκρηπίδα τους φτάνει στα όρια Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου και Κρήτης. Μπορεί και Κέρκυρας σε λίγα χρόνια να πιάσουμε και από εκεί. Εντάξει. Ό,τι θέλουν κάνουν οι Τούρκοι, δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, δεν υπάρχει δίκαιο της θάλασσας, δεν υπάρχει τίποτα. Εντάξει. Και δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μετά τη μεσολάβηση Μέρκελ κάναμε κινήσεις, αλλά δεν θέλαμε να το πάρουν ως υποχώρηση, δείχνουμε την αποφασιστικότητά μας. Αν κάποιος πρέπει να κατηγορηθεί είναι η Ελλάδα. Δείξαμε καλή πρόθεση, αλλά απέναντί μας υπάρχει μια χώρα με κακές προθέσεις. Θα υπερασπιστούμε μέχρι τέλους τα δικαιώματά μας στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Τσαβούσογλου στα ωραία που συμβαίνουν στο Αιγαίο. Άλλοι πιστεύουν ότι η στάση της Ελλάδας έπρεπε να είναι πιο σκληρή. Άλλοι πιστεύουν ότι τα κάνει όλα καλά η κυβέρνηση. Άκρη δεν βγαίνει. Ξαναλέω, ας ελπίσουμε όλοι να τελειώσει αυτή η κατάσταση ανέμακτα, να μην γίνει το παραμικρό επεισόδιο. Γιατί δεν νομίζω ότι ούτε οι Τούρκοι πολίτες, ούτε οι Έλληνες επιθυμούν κάποια έτσι, ακόμα και μικρή εμπόλεμη κατάσταση. Έτσι το βλέπω εγώ τώρα, αν ορισμένοι είστε έτοιμοι να πάρετε τα όπλα, ο καθένας έχει τη δική του άποψη και έχει τη δική του στάση ζωής. Στο μεταξύ δεν υπάρχει ακόμα έτσι, νωρίς είναι άλλωστε, κάποια κινητικότητα για το τηλεοπτικό πεδίο της Super League. Το αναφέρω γιατί αύριο θα είμαστε ένα μήνα πριν την Σέντρα. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο μέτωπο των 7, δηλαδή ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Βόλος, Λαμία, Ξάνθη και Πανετολικός. Για τότε φορά το τηλεοπτικό τοπίο. Η Νόβα έχει συμβόλαιο με Ολυμπιακό, έχει με ΑΕΚ, έχει με Άρη, έχει και με Αστέρα Τρίπολης, ανανέωσε φυσικά με τη Λάρισα, του Αλέξη Κούγια. Πήρε και τα δικαιώματα του Πας Γιάννενα, πήρε και τα δικαιώματα του Ατρόμητου. Ο Βόλος δεν νομίζω να έχει καμία επιθυμία να ανανεώσει με Νόβα. Άλλωστε και το μίνι έτσι επεισόδιο που έγινε την περασμένη Παρασκευή στο Πανθεσσαλικό, που δεν άφηνε ο Αχιλλέας Μπέος το συνεργείο της Νόβα να μεταδώσει το φιλικό του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο, γιατί λέει χρωστούσε και χρωστάει η Νόβα στον Βόλο. Είναι ξεκάθαρα έτσι ένα δείγμα ότι δεν υπάρχει χρυσή τομή και δεν υπάρχουν γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ Βόλου και Νόβα. Ο Παναθηναϊκός μάλλον οδεύει στο να κάνει το δικό του ΠΑΟΚ TV, ΠΑΟ TV, όπως ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το ΠΑΟΚ TV. Διαβάζω δεξιά και αριστερά σχόλια που σαφώς και δεν λέτε ψέματα όσοι το αναφέρετε ότι είχατε θέματα με την παρακολούθηση του χθεσινού φιλικού. Εντάξει, ότι κολούσε η μετάδοση και ότι είχατε κάποια θέματα. Υπάρχουν και αρκετοί φίλοι του ΠΑΟΚ που δεν είχαν το παραμικρό πρόβλημα, οι περισσότεροι νομίζω. Εντάξει, ενδεχομένως αύριο να έχουμε μια κουβέντα διαβοτιστική για να σας λυθούν πολλές απορίες και να δείτε τι μπορείτε να κάνετε όσοι είχατε θέματα βλέποντας το φιλικό, είτε από τον υπολογιστή σας, είτε από τη Smart TV, είτε από το κινητό σας, είτε από το tablet ή από οπουδήποτε. Εντάξει, έχει μπει και σε μια νέα εποχή το ΠΑΟΚ TV. Κάνει αρκετά βήματα προς τα εμπρός, αλλά ορισμένοι έχετε ακόμα προβλήματα που ενδεχομένως να οφείλετε στον πάροχό σας, να οφείλετε στην τοποθεσία στην οποία μένετε. Γενικώς υπάρχουν αρκετά θεματάκια, δεν είναι απλή η ιστορία του διαδικτύου και το πώς μοιράζεται το σήμα. Εντάξει. Αν για παράδειγμα, έτσι να το πω απλά, έχετε ίντερνετ στην Smart TV και ο γιος σας κατεβάζει κάποια ταινία από το ίντερνετ και η κόρη σας είναι στο δωμάτιό της και είναι στο Instagram και η σύζυγό σας βλέπει κάποια συνταγή με live βίντεο του Άκη Πετριτζίκη, είναι λογικό
να κολλάει και το ΠΑΟΚ TV, αν όλα αυτά γίνονται μαζί. Εντάξει, υπάρχουν και λύσεις ακόμα και γι' αυτό. Ξαναλέω, ενδεχομένως να έχουμε αύριο μια συνέντευξη με ενδιαφέρον και να σας λυθούν και να μας λυθούν αρκετές απορίες σχετικά με το πώς θα κυλήσει φέτος η ιστορία με το ΠΑΟΚ TV. Μόνο απίθανο δεν είναι το μάτς με την Μπεσίκτας να μεταδοθεί το ΠΑΟΚ TV. Ο ΠΑΟΚ άλλωστε έχει τα δικαιώματα ως γηπεδούχος. Θα δούμε και τις επόμενες μέρες και θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το θέμα και πόσο ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί τα δικαιώματα της εικόνας του και στην Τουρκία. Δεν υπάρχει κάποιο συνδρομητικό. Η πλατφόρμα της Κοσμοτέ έχει, θυμίζω, τα δικαιώματα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από τα play-off και μετά, εκεί που παίρνει δηλαδή η κεντρική διαχείριση της UEFA. Μέχρι τότε, στους προγραμματικούς γύρους, η κάθε ομάδα, ο γηπεδούχος έχει τα δικαιώματα της εικόνας του και για να μεταδοθούν σε άλλη χώρα πρέπει να συμφωνήσει στην προκειμένη περίπτωση ο ΠΑΟΚ. Το πώς θα γίνει, ξαναλέω, το θέμα της μετάδοσης του αγώνα στην Τουρκία θα εξαρτηθεί από τον ΠΑΟΚ. Ενδεχομένως, έχουμε γραμμή. Για πάμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ακούω τους φίλους μας τους Αγιανούς που ενδιαφέρονται να πάρουν τον Βιερίνια, να πάρουν τον Ουάρντα. Τον Ουάρντα ενδιαφέρομαι εγώ, να ξέρεις, όχι ο Άρης. Εγώ ενδιαφέρομαι να πάει στον Άρη. Εγώ, ο Στέργιος. Όχι ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, με έχει αγανακτήσει, δεν μπορώ άλλο. Δεν θέλω. Ναι, αλλά ο Ουάρντα δεν θα θέλει να πάει στον Άρη. Αλλά για τον Βιερίνια, με ποια προσόντα συζητάνε για να πάρουν τον Βιερίνια. Υπάρχει περίπτωση να δώσουν περίπου 800-900 χιλιάρικα που ζητάει ο Βιερίνια? Κοίταξε, εγώ βλέπω μία άπλα. Βλέπω μία άπλα στον Άρη. Μεταγραφές γίνονται. 1,8 για τον Ματέο Γκαρσία δίνει στον Ερυθρό Αστέρα. Βλέπω, υπάρχει μια ευκολία στα χρήματα. Άρα δεν είναι θέμα. Τώρα για να σοβαρέψουμε, εγώ το έλεγα και πριν. Δεν νομίζω ότι ποτέ ο Βιερίνια θα θελήσει στο φινάλε της καριέρας του να παίξει στον Άρη. Δεν υπάρχει τιμή στο εκατομμύριο. Επειδή κάνει παρέα με τον Χαριστέα, ο ίδιος ο Χαριστέα δεν θα τολμήσει το Βιερίνια να τον δίνει πρόταση να πάει στον Άρη. Δεν ξέρει τι σημαίνει για τον Βιερίνια ο ΠΑΟ και τι σημαίνει ο Βιερίνια για τον ΠΑΟ. Δηλαδή, αλλού δεν υπάρχει. Η γραμμή σου είναι κακή ή η σταθεροποίηση σου ή βγάλει τα hats free, δεν ξέρω. Κάνεις διακοπές. Όχι, δεν έχω. Ανοιχτή κολλάψη έχω, δεν. Τέλος πάντων, είναι δηλαδή να γελάμε. Να γελάμε. Δηλαδή πάνε να αγοράσουν παίκτες με 200 και 300 χιλιάρικα εκεί που υπάρχει περίπτωση να είναι ο Ολυμπιακός από πίσω. Κάνουν ό,τι θα δώσουν εκεί. Δεν υιοθετεί η εκπομπή που λέει και ο Κυριάκος Θωμαίδης. Δεν υιοθετεί. Δεν υιοθετεί, δεν υιοθετεί. Ο ΠΑΟΚ ήταν ένοχος στην Ξάδη για πολυδιοκτησία. Βέβαια, το επί Μαρούπα. Το ξενοδοχείο έκανε εκτίμηση, δεν γίνεται. Η Μαρούπα δεν βλέπει τι γίνεται. Με Άρη, με Ατρόμητο. Όλα τα βλέπει Μαρούπα. Δεν ξεφεύγει τίποτα. Για την Τουρκία βλέπει, για την οικονομία βλέπει, για την πανδημία βλέπει, δεν ξεφεύγει τίποτα. Για πόσο χαζούς μας περνάνε δηλαδή αυτοί? Γενικότερα για πάρα πολύ χαζούς. Όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ για μένα ο Σαββίδης δεν πρέπει να αφήσει κανέναν από αυτούς σε χλωρό κλαρί. Κάθε παράβαση πρέπει να τη βγάζει. Συμφωνούμε. Να τους κυνηγάει. Όλους. Αν θέλει να σέβονται τον Ολυμπιακό. Είναι χάλια γραμμή σου, φίλε. Είναι χάλια γραμμή. Sorry. Θα σε κόψω λίγο, άκοψα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Επόμενος. Καλησπέρα. 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 Δώσ' μας λίγες παραπάνω πληροφορίες για τον Ουάρτα. Κοίταξε, ο Ουάρτα δεν ήταν στην προετοιμασία. Εντάξει, τον λόγο τον ξέρουμε όλοι. Όχι, εγώ δεν τον ξέρω. Ποιος είναι? Δεν μπορούσε να είναι στην προετοιμασία. Δεν μπορούσε να είναι στην προετοιμασία. Αυτό μπορώ να πω. Εντάξει, γι' αυτό το ξέρουμε όλοι. Αν μπεις και στα site και στο Facebook και παντού, όλοι ξέρουμε γιατί ο Ουάρντα δεν πήγε στην προετοιμασία. Εντάξει, χωρίς να έχετε ευθύνη γι' αυτό. Αυτό που έγινε.
Θα επιστρέψει λογικά τις επόμενες μέρες. Εντάξει, αυτό που λέω για τον Ουάρ δεν είναι καθαρά προσωπική μου άποψη. Okay, στον ΠΑΟΚ ενδεχομένως να πιστεύουν ότι μπορεί ο Ουάρ να βοηθήσει φέτος. Ποδοσφαιρικά και αγωνιστικά, αν το πάρουμε, εννοείται πως μπορεί να βοηθήσει. Εγώ δεν έχω άλλη υπομονή με τον Ουάρντα, γιατί νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να πέσει σε κάποιο παράπτωμα και να ξαναφύγει από τον ΠΑΟΚ, να ξαναπάει κάπου δανεικός και πάλι από τα ίδια. Δεν μπορώ να περιμένω κάτι από τον Ουάρντα. Αν εσύ θεωρείς ότι η πέμπτη ευκαιρία που θα πάρει τώρα θα είναι και η καλή, μακάρι να γίνει. Εντάξει, ποιος δεν θέλει να έχει καλό παίκτη ομάδα, αλλά δεν, εγώ έχω απογοητευτεί. Πέντε ευκαιρίες να δώσουν 100 φορές τα Ελληνόπουλα παρά σε αυτόν. Χίλιες φορές, συμφωνούμε. Ναι. Έγινε, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Γεια. Λοιπόν, 2-3-10-2-87-8-8-8 για τα επόμενα 10 λεπτάκια. Εσύ πρόλαβες τα μεσημερικανά μπουζούκια Χρήστο, στην πόλη. Εποχή περίπου τι, 80, μέσα 80, 90, μεσημεράκι, τι ώρα ανοίγαν δηλαδή τα μπουζούκια. Και πήγαινε μέχρι το πρωί. Είχε λαό, είχε συμμετοχή, ήταν βόλευε δηλαδή η ώρα. Στο ρωτάω γιατί, όπως φαίνεται, το κέντρο στο οποίο ήταν να εμφανιστεί ο Νίκος Βέρτης, τώρα θα πάμε στο φίλο, θα λειτουργεί από τις 8 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Και όσοι έχουν κάνει κρατήσεις θα πρέπει να είναι στο χώρο, λέει, μέχρι τις 7.30 το απόγευμα. Ναι, μια χαρά. Μπουζούκια στις 7.30, άσχημα. Πάμε στο φίλο. Έλα, καλησπέρα. Μα ακούτε, χαίρετε. Ακούμε, ναι, μια χαρά, χαίρετε. Θέλω να σχολιάσω λίγο την υπόθεση Βιερίνια και Βουάρντα για τον Άρη, όσο αληθοφανής και αν ακούγεται ή αν είναι πραγματικότητα. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα θέμα ούτε για τον Βιερίνια ούτε για τον Βουάρντα, αλλά σχολίασε. Εν πάση περιπτώσει, ναι, ναι, ναι. Η διαρροή ακόμα με προσβάλλει σαν αριανό, διότι εγώ δεν είμαι πρόβατο το οποίο πιστεύει ότι μπορεί ο πρόεδρος του Άρη να διαθέσει χρήματα για να αγοράσει τον Βιερίνια ή τον Ουάρντα, οι οποίοι δεν είναι εδώ και τίποτα ταλέντα ή δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει είναι στη δύση της καριέρας τους. Ο Ουάρντα έχει πολλά χρόνια ακόμα, εντάξει. Ο Ουάρντα έχει πολλά χρόνια ακόμα, αλλά είναι στη δύση και αυτός. Όχι, στη δύση είναι και αυτός. Είναι παράδειγμα προς αποφυγή. 100%. Έτσι, μπράβο. Άρα, εγώ σαν πρόεδρος του Άρη, ας πούμε, ο οποίος είμαι ζάπλουτος, θα διαθέσω λεφτά να αγοράσω τον Βιερίνιο, ο οποίος ξέρω ότι αυτή τη στιγμή είναι σημαία μιας άλλης ομάδας, εν πάση περιπτώσει. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος Μαρινάκης σμπρώχνει λεφτά από πίσω και εμένα με έχει για προβατάκι. Εγώ δεν το δέχομαι. Εγώ είδα Γρυμπελάκο, είδα Ψηφίδη, είδα Χριστίδη, είδα Κεραμιδά, είδα Σιρόπουλο. Δεν ξεφτιλίζω, δεν χαρίζω τον Άρη στον Μαρινάκη. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, Στεριού. Τι γίνεται? Ήθελα να σε ρωτήσω, Στεριού. Για πες. Αυτό που λένε τώρα, Ριανή, κοροϊδεύουν τον εαυτό τους οι ρεπόρτερ, κοροϊδεύουν τον κόσμο, τον φύλακλο κόσμο. Αν δεν τους δώσει δανεικούς ο Μαρινάκης και άμα δεν χορηγήσει ο Μαρινάκης, τι βγαίνουν και λένε αυτοί, τόσο χαζί είναι αυτοί. Δεν θέλω να πω στα τατουάρι, δεν ξέρω, δεν τα ξέρω. Απλώς εγώ απλώς επειδή κάνω παρέα με αρκετούς ρεπόρτερ του Άρη, μ' ακούς? Ναι. Εντάξει. Άλλα πράγματα λένε δημόσια οι άνθρωποι και άλλα λένε στον καφέ που πίνουμε. Είναι κακό να κοροϊδεύεις τον κόσμο σου. Γιατί αυτοί βγαίνουν και λένε ότι δεν θέλουν τον Βιερίνια. Αυτά είναι δυνατό να λένε. Άμα δεν πει ο Μαρινάκης να τους δώσει ένα δανεικό, να τους δώσει χορηγής. Μπράβο, είχε κάκαλα ο Αριανός ο προηγούμενος και ήταν και μεγάλος, και εγώ μεγάλος είμαι, και είπε αλήθειες. Αυτά να σέβονται και να ακούνε. Ο Άρης δεν μπορεί, δεν έχει μπαλέτες, δεν έχει κάτι σοβαρό. Τέλος πάντων, Στέργιο, σε ευχαριστώ που μ' ακούσατε. Να είσαι καλά.
Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Έχουμε δύο ακόμα, πάμε. Καλησπέρα. Ναι. Έλα φίλε. Δεν βλέπω να μας ακούει. Ναι. Πάμε στο... Α. Καλησπέρα, έλα. Πήρα έξω το ραδιόφωνο. Καλά έκανες. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Πριν δύο χρόνια, mm-hmm. μέσα στη Βουλή, κάπου αυτό το πράγμα εμένα με, δηλαδή, με κεντρίζει από τότε. Και τα πράγματα επαληθεύονται. Λοιπόν, βγήκε βουλευτής και είπε ότι για τον πρόεδρο του Άρη. Μ' ακούτε? Ναι, ακούμε, ναι. Λοιπόν, ότι είχε σούπερ μάρκετ, κάτι τέτοια μια επιχείρηση, κάτι επιχειρήσεις. Mm-hmm. Και λέει, δεν πληρώνει τους εργαζόμενους και αγοράζει, λέει, παίκτες. Έπρεπε να υπάρχει κάποια αντίδραση, μες στην Βουλή υπόθηκε από βουλευτή. Σωστά. Αυτό είναι γεγονός. Σωστά. Αυτό είναι γεγονός. Έπρεπε να υπάρχει κάποια αντίδραση για αυτό το πράγμα από μέρος του κράτους, από μέρος της ΕΠΟ, από μέρος... Τι ψάχνεις ρε φίλε τώρα, τι ψάχνεις τώρα, να σου πω κάτι. Και εδώ και στην πόλη μας. Όχι, ό,τι ψάχνω. Χρωστάνε επιχειρηματίες 4 και 5 εκατομμύρια. Ναι. Εντάξει, κυκλοφορούν με τα κοστούμια και με τις αυτοκινητάρες και ο Κοσμάκης για 1000 ευρώ βογκάει για να βρει να πληρώσει την εφορία για να μην του πάρουν, ξέρω εγώ, το σπίτι ή δεν ξέρω τι άλλο. Ποια χώρα μιλάμε τώρα. Τα βλέπουμε τα μάτια μας. Αλλά, τι θέλω να πω. Τέλος πάντων, ήθελα κάτι να πω. Με διαφεύγει τώρα. Ψέματα θα ήταν που θα λέγει η γιαγιά μου συγχωρεμένη. Πλάκα σου κάνω, πλάκα σου κάνω. Έχει κάποιο πρόβλημα, έχω κάποιο πρόβλημα. Πλάκα σου κάνω. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι έπαθα. Και αύριο εδώ θα είμαστε. Να το θυμηθείς. Ναι, εντάξει τότε. Εντάξει. Μιλάμε και αύριο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Έχουμε κι άλλο. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι, Χρυσαφέ. Στέργιος. Χρυσαφέ. Έλα ρε φίλε, τι μα... Γι' αυτό θέλω να πω φυσικά, Στέργιο, γι' αυτό... κράτα όταν θα είναι δόρεση τώρα. Μην μιλάμε για τον Χρυσαφέ. Άσουν εκεί στις διακοπές του. Με τα παιδάκια του. Ήθελα να πω να ήταν εδώ να τον άκουγε αυτός και το συνάδι του. Την προηγούμενη μεστή φωνή του κυρίου εκεί του, που ήταν και μεγαλούτσικο σε ηλικία, που αναφέρθηκε στους παλιούς αυτούς του Άρη, ξέρω εγώ, τέλος πάντων του Γρυμπελάκου, αυτοί που και λέει δεν ανέχομαι όλο αυτό που γίνεται, όλο αυτό το παρεδώσιο που γίνεται με τον γκάτο αυτό, το Μαρινάκι, ξέρω εγώ, που ήταν όλοι αυτοί που λένε ότι γουστάρουμε, κάνουμε φιλίες με αυτό και όλα αυτά. Τέλος πάντων, τώρα για το άλλο, Στέργιο, εννοείται ότι δεν πρέπει να μπει σε καν σε συζήτηση για το Νάκμπομπ με την Μπεσίκτας. Αν και ο Κόλκας λέει, εντάξει, με τα χίλια το δίνει στην Μπεσίκτας για να πάρει άλλον. Τώρα στο σημείο που είμαστε... Τώρα στο σημείο που είμαστε, άστο τώρα. Ο Σταύρος μιλούσε πριν από 2-3 εβδομάδες που βγήκε το θέμα. Μια εβδομάδα, 10 μέρες, ναι. Και πάλι εγώ νομίζω στην Μπεσίκτας δεν έπρεπε να το δει, γιατί όπως καλή τύχη τώρα το βρήκαμε... Ναι, εντάξει, οκ, ναι. Τώρα ναι. Όχι, τώρα τι, 10 μέρες πριν, άστο. Τίποτα, έτσι ακριβώς. Αυτή εχθές λέει ξεκινήσα προετοιμασία. Εχθές, ναι, εχθές. Ξέρω εγώ, δύσκολη κλήρωση και τι θα έλεγε άνθρωπος. Αυτή για να καταλάβεις, τους ναι. ειρωνεύονται οι φιλαθλοί τους, μπήκα λίγο στο διαδίκτυο και ρωτάνε μερικοί, έχετε τα χρήματα να πάτε στην Ελλάδα να παίξετε. Δηλαδή σε τέτοιο χάλι έχουν μπει μέσα για μέσα με τα τσαρούχια, ναι. πουλάνε ό,τι μπορούν, διώχνουν ό,τι μπορούν. Παίρνουν πίσω τους δανεικούς τους να κάνουν ένα ρόστερ. Εντάξει, δεν έχει καμία σχέση ναι. το περσινό ρόστερ με το φετινό, αλλά ναι. δεν πάβει να είναι μια ομάδα είναι που έχει, ρε φίλε, 5-6 μέσα παίχτες που μπορούν να σε διαλύσουν. Τι να κάνουμε. Είναι για την Τουρκία, είναι μεγάλη ομάδα. Είναι στις 2-3 μεγάλες ομάδες της Τουρκίας. Τώρα αυτοί που βγήκαν τώρα μπασαξιδί και αυτά είναι εντάξει, τώρα καινούργιες ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, και φέτος βγήκαν τρίτη-τέταρτη βγήκαν. Βγήκαν τρίτη, ήταν να βγουν πέμπτο-έκτη, αλλά κάνανε ένα μπαράζ νικών. Αυτοκτόνησε η Σεβάση, η Σιβασπόρ και βγήκαν αυτή τελευταία. Τιμωρήθηκε η Τραμζόν, γιατί τρίτη τερμάτισαν. Αυτό ακριβώς. Και τελευταίο, Στέργιο, mm-hmm. αυτό με την Επιτροπή Διοντολογίας της αυτής της μεγάλης κυρίας, της κυρίας Πανού, μέχρι 31 λέγανε θα βγάζαν το πόρισμα, θα βγάζαν την απόφαση αυτή. Ακόμη το περιμένουμε, το αναμένουμε. 31 τι, Ιουλίου ή Αυγούστου. Ναι, εντάξει, μην το γελάμε, ήταν να βγει, ναι, δηλαδή δεν μπορεί να θαυτεί αυτό το πράγμα. Αφού έγιναν και, έγιναν και, πώς το λένε, η ακροαματική διαδικασία, ρε παιδί μου, πήγε ο Μελισανίδης εκεί, είπε, πήγε ο Αλαφούζος. Εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω, ναι, αυτό, ναι. αυτό που λέμε όλοι.
Ποιος θα βρεθεί να τιμωρήσει τον Ολυμπιακό? Δηλαδή μιλάμε τώρα. Δεν υπάρχει ένομο κράτος. Αλλά απ' την άλλη όμως, ποιος θα τσοθώσει όλους? Κατάλαβες, είναι λίγο σε δύσκολη θέση νομίζω οι δικαστές. Ναι, αυτό το πράγμα. Με τόσα στοιχεία, με μαγνητοφωνήσεις, με αυτό. Δεν μπορείς και να θώσεις έτσι εύκολα, φαντάζομαι. Εσείς όμως, Στέργιο, εσύ, ο Κόλκας, ο Δημήτρης, ο Τζορμπαδόφης, πρέπει συνεχώς τι να κάνετε και όσο μπορείτε να το έχετε στην επιφάνεια το θέμα. Δηλαδή ακούμε και άλλα ραδιόφωνα, ας πούμε ο Πετρουλάκης συνεχώς το λέει αυτό για τη διοντολογία, ξέρω εγώ. Ή ο Μπούζος από εκεί, τι γίνεται αυτό το θέμα και αυτά. Πρέπει συνεχώς να πιέζετε δεν θέλω να πω κάτι τώρα. Για να μην θαυτεί, Στέργιο, το ξέρεις, εντάξει, δεν χρειάζεται να στη δουλειά είσαι στο επάγγελμα. Όσο τους αφήνεις, εντάξει, σου λένε να αυτοί εκεί πέρα βολεύονται, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Δεν ξέρω, είναι χοντρά αυτά, ρε Στέργιο, εμάς μας θάψανε για να ξενοδοχεία. Μας θάψανε, φυσικά. Φυσικά. Δηλαδή μας τρέχουν ακόμη και αυτοί τώρα έχουν κάνει όργια χρόνια επί χρόνια. Τέλος πάντων, τα ίδια και τα ίδια. Έγινε ρεσορικά. Να είσαι καλά, φίλε. Άντε. Επόμενος. Καλησπέρα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τελευταίος και τυχερός, μάλλον. Τυχερός, μάλλον άτυχος, με αυτά που ακούω. Γιατί? Αδερφέ μου, δεν είμαι. Δεν έχω κάτι με σένα. Έτυχε, άκουσα και προχθές. Ναι. Ξέρω ότι κάνεις έκτακτα τώρα μέχρι τις. Όχι, δεν κάνω έκτακτα. Επιστρέφω στην εκπομπή μου. Δεν κάνω έκτακτα. Από σήμερα. Από σήμερα. Με το καλό. Φίλε, τι είναι εκπομπή του. Ξέρω εσύ ότι είσαι μετριοπαθής φωνή, αλλά τι είναι εκπομπή αντιάρρη. Γιατί βγήκανε πέντε σερή άνθρωποι. Ο πρώτος που άκουσα εγώ και έφευγε χαλαρός και από τη δουλειά και ενευρίασα τώρα. Υποτίθεται ήταν αργιανός άνθρωπος ηλικιωμένος. Εντάξει, μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά σαν αργιανός είναι η ομάδα του, ασχολείται και λέει τα δικά του. Mm-hmm. Οι επόμενοι όλοι παοξίδες γιατί δεν ασχολούνται με το. Με την ομάδα τους, ας πούμε. Τι να σου πω τώρα. Με τις δικές τους συμμαχίες. Και δηλαδή, αν ο Άρης συμμαχεί με κάποιον, είναι υπάλληλος του κάτω. Mm-hmm. Αν ο ΠΑΟΚ συμμαχεί και βγαίνει η Champions League, είναι όλα καλά σε αυτή την πόλη. Και στα Ερτζιάννα. Και βγαίνουν ένας καπάκι πίσω από τον άλλον και ασχολούνται με τον Καρυπίδη που είχε σούπερ μάρκετ και λένε και πράγματα που δεν ισχύουν πλέον, γιατί δεν έχει πλέον σούπερ μάρκετ. Σωστό. Είχε γίνει κάποτε, δικαιώθηκε στο δικαστήριο, ούτε αυτό ακούγεται. Ας ασχοληθούν λοιπόν με τον οπλοφόρο τον πρόεδρό τους, αφού θέλουν να τα λένε έτσι για το δικό μας, να τα πούμε και εμείς για αυτόν. Τον οπλοφόρο που έχει παραμάγαζο, να τα λέμε και εμείς με αυτή τη γλώσσα, ρε παιδί μου, που έκανε παραμάγαζο και πουλάνε παπά στην πόλη ότι αθωώθηκε από το κάσενο, δεν έχει αθωωθεί. Απλά την επέστρεψε πίσω γιατί οι δικαστές το παίξανε πόντι η πιλάτη. Ας ασχοληθούν με τις συμμαχίες, να μην το πω αλλιώς όπως το λένε αυτοί για τον Ολυμπιακό, για τον Άρη, να το πω συμμαχία γιατί έτσι το βαφτίζουν σε αυτή την πόλη. Και βγαίνει Champions League, ενώ δεν θα έπρεπε να βγει. Ας ασχοληθούν με τον Βιερίνια που είναι σημαία του ΠΑΟΚ και φοβερός παίκτης και άνθρωπος που το δίνουν 500 χιλιάρια και τον ξεφτυλίζουν και δεν μένει στην ομάδα. Δεν τον ξεφτυλίζουν, με το Financial Fair Play, το οποίο του ΠΑΟΚ για αυτό δεν ακούγεται, αλλά ακούγεται για τον ΠΑΟΚ του Άρη, που δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ για να μην πουλήσει. Ας ασχοληθούν με το ΠΑΟΚ TV, τη σούπερ επιτυχημένη πλατφόρμα που θα τα τσακίσει όλα πέρυσι και φέτος θέλει κεντρική διαχείριση. Ας ασχοληθούν με τον Ιβάν που είναι στη Ρωσία και δεν έρχεται εδώ πέρα να ασχοληθεί με την ομάδα, με τον προπονητή. Ας ασχοληθούν με την ομάδα τους βασικά. Και θα μας κάνει να μην ακούμε ραδιόφωνα. Δηλαδή εντάξει δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και δεν είναι ότι εγώ ότι βγάζω εν λευκό, συγγνώμη λίγο να πω ναι, αυτό ναι. Και μετά μου λες ότι εγώ βάζω σε κάνα θρόνο τον Καρυπίδη με αυτά που λέω. Τα λόγια μου προκύπτουν από την ανισότητα αυτών που ακούω και της αντιμετώπισης παρόμοιων καταστάσεων. Από αυτό εγώ βρίσκομαι σε αυτή τη φάση και με έκανε να πάρω τηλέφωνο. Εγώ νομίζω ότι ο ίδιος ο Άρης δίνει δικαιώματα, να σου πω, με το να παίρνει, να παίρνει δανεικό του Ντουρμισάη και να βγαίνει προς τα έξω ότι τον αγοράσαμε, στην αρχή τον δανειστήκαμε, αλλά την επόμενη λάθος. Μέρα... Εντάξει. Λάθος. Ο Άρης δίνει δικαιώματα. Δηλαδή, ο Άρης βγάζει προς τα έξω ότι κάνουμε κάτι... Δεν δίνει δικαιώματα. Ο ΠΑΟΚ δεν δίνει δικαιώματα. Ο ΠΑΟΚ βάσει τη... Που δεν έπρεπε να πέσει όταν μπήκε ο πρόεδρος του μέσα. Βάσει νομοθεσίας. Ποια νομοθεσία λέει. Που κάνει που κράτησε το Παναθηναϊκό, ας πούμε, ήταν ωραίο, ήταν σωστό. Ο ΠΑΟΚ του κράτησε το Παναθηναϊκό. Ολόκληρη λίγα το κράτησε. Κακός για μένα. Ολόκληρη λίγα. Όλη λίγα τον ψήφισε τότε να παραμείνει. Που κάνει φανερά, δηλαδή ο Ιβάν είναι συμμαχίες, εμείς είμαστε τσάτσι του Μαρινάκη. Ο Καρυπίδης θα σου πει κάποιος, θα σου πει κάποιος ότι κάνει συμμαχία. Κάνει δουλειά με την Κίνα, όλα είναι ξεφτιλίκια, δεν έχει φράγκο στην τσέπη, έτσι, και όλα τα παίρνει από το χοντρό. Δεν είπε κανείς για τη δουλειά του Προέδρου στην Κίνα ξεφτιλίκια. Εγώ δεν έχω ακούσει τουλάχιστον.
Και ποιος, ο Ιβάν, που μάθαμε πριν ένα χρόνο που έσκασε η πολυδιοκτησία ότι δεν είναι πρόεδρος, όπως δεν είναι πρόεδρος και ο Χοντρός, όπως δεν είναι πρόεδρος και ο Μελισανίδης. Κανένας δεν είναι πρόεδρος, αλλά εδώ στην πόλη ακούμε και τον Καρυπίδη. Του Λαζάρου που φοργέται πολύ τελευταία. Ναι. Ωραία. Δεν θα ακούμε ραδιόφωνα όπως δεν ακούν οι Αριανοί ή ακούνε συγκεκριμένα πράγματα, να ησυχάσει το κεφάλι μας. Και εσείς μπορεί να βάζετε την κουρτίνα θέλετε από μπροστά. Κρίμα, εγώ θα πω και τον Βιερίνα γιατί το συμπαθώ πάρα πολύ. Σαν φίλαθλος, παιδί μου το λέω. Δεν το λέω επειδή τώρα δεν κάθεται. Μακάρι να μείνει στον ΠΑΟΚ. Για μένα θα έπρεπε να μείνει. Το σωστό αυτό είναι από άλλο πόστο. Τώρα τι ζητάει και αυτά δεν τα ξέρω. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν. Γεια σου, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε και το φίλο του Άρη. Δεν νομίζω να έχουμε άλλους. Έτσι είναι. Ωραία. Θα πάμε. Είμαστε ήδη, ξεπεράσαμε κατά 2 λεπτά το όριο της εκπομπής. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα η πίτσα Mr. Gold, 2-3-10-62-85-86, από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Η κορυφαία πίτσα της πόλης έρχεται στην πόρτα σας, αν μένετε δυτικά ή στο κέντρο. Και μαζί μας τα 4All Stores με τον πολύ μεγάλο διαγωνισμό, 50 τεράστια δώρα με μεγαλύτερο το Peugeot 208. Πηγαίνετε σε ένα από τα πάρα πολλά καταστήματα 4All σε όλη την πόλη. Παίρνετε είτε επώνυμο καφέ Μπαρονέζα Ράμπικα, είτε παγωτά, είτε energy drink, οτιδήποτε άλλο έχει πάνω τη σήμαση για τα 7 χρόνια των 4All Stores και συμμετέχετε στην κλήρωση. Λοιπόν, Χρήστο, ένα νούμερο από το 1. Κάτσε να κάνω τελευταία ανανέωση. Να μην αδικήσω κάποιον φίλο. Μισό. Λοιπόν, ένα από το νούμερο από το 1 μέχρι το 8. Το 5. Το 5. Καραγεωργίου Παντελής. Καραγεωργίου Παντελής. Το κινητό αξίζει 69-48-5. Έστειλε το μήνυμά του 13 και 21 και 10 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, αυτά. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο στις 12. Θα έχουμε και συνεντεύξεις. Σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα, γυρίσαμε αγράκτης από το Πήλιο, δεν σηκωθήκαμε και πολύ νωρίς. Αύριο θα είμαστε πιο οργανωμένοι, σιγά σιγά θα επιστρέψουμε και στη δική μας κανονικότητα. Θα αποδεσμευτεί ο Κώστας Κούσης από το 3-5, θα γυρίσει κάποια στιγμή και ο Χρύσανθος. Μένετε στο Λίμπερο, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Από μένα να έχετε ένα καλό μεσημέρι.